συνάδελφοι, η Πάγια Μαρτία. Έχουμε ένα κοινωνικό θέμα. Η συνεδρίαση είναι ειδική και το θέμα είναι η έκθεση απολογισμού συλλογικού του Δημού του Οικονομικού έτου 2012. Θα διαβάσω μόνο την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία λέει το εξής. Αποφασίζει. Προέχει προεκτήριο τον απολογισμό εισολογισμό και τα αποτέλεσμα χρήσεων των νομικών δουλειών και όλα όπως εμφανίζονται στις κινημένες καταστάσεις, διατηρώντας την επιφύλαξη σχετικά με τη σκοπιμότητα και την ομότητα των εταιρεοποιούμενων πράξεων, καθώς πρόκειται για χρήση για την οποία υπεύθυνη λειτουργούν η Δημοτική Αρχή. Συγχρόνως οριοθετεί τον Δήμαρχο Πρόεδρο της Επιτροπής για την πρόθεσή του μαζί με τον απολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρτίζει δεύτερον την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με το παρακάτω στοιχεία έπειτα από τον έλογο λογαριασμό που κατέστησε ο Δημοτικός Ταμείας, όπως αρνητικά αναφέρεται στην έκθεση που επισυνάπτει στην παρούσα απόφαση. Ο προεδρεύων έλειπε και την ημέρα ο κ. Πρόεδρος του κ. Δημόντος και πρόεδρος του κ. Χατζηκυριάκος, ο προεδρεύων και αντιπρόεδρος του κ. Δημοτικού κ. Ζεβάκη Χατζηκυριάκος, προελέγχει και προεκρίνει ανεπιφύλακτα τον απολογισμό και συλλογισμό του Δήμου, όπως εμφανίζεται στις μέσες καταστάσεις. Αυτή είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και έγινε. Κύριε Δήμο, για να κάνω την πρώτη εισήγηση. Πάλι για το δημότερο ήθελα. Είδα κάνω μια εισήγηση. Ναι. 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 Καλησπέρα σας και από εμένα. Ονομάζομαι Νίκος Καλογιάννης και είμαι ένας υπολογιστών που έχει συντάξει τον εισαγωγισμό του Δημαρχείου για τη χρήση του 2012, η οποία είναι η δεύτερη διαχειριστική χρήση μετά το Καλλικράτη και θα αναλύσω τα στοιχεία του εισαγωγισμού σε κάθε ένα λειτουργικό, το πολιτικό και τα αποτελέσματα χρήση. Όσον αφορά το λειτουργικό, έξοδα εγκατάσταση ανέρχονται στα 491.911 για να πώσουν στη αξία. Το πάγιο είναι λειτουργικό, περιλαμβάνει δίθετα υπόπτωτα, πλατείες, οδείοντος τρόμων, πεζοδρόμια, βοηθεία με καρδιά αγρή, κτίρια και τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως, λιτές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως, μεταφορικά μέσα και έπτωση του εξοπλισμού και κινητοποίηση προτέλεση που αφορούν τα έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί και μεταφέρονται στον λογαριασμό αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι άλλοι προγραμματισμού, ανέχεται στα 27.689.838. Οι ίδιοι πάγιοι ασθενείς αφορούν 2.317.012.17, μείον οφειλόμενο κεφάλαιο 480.000 ευρώ προς την κοινοφελή επιχείρηση του Αλμυρού. Είναι οι συμμετοχές που έχει ο Δήμος, τις επιχειρήσεις ΔΕΙΑ, κοινοφελής και όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Σύνολο του παγίου ελληνικού ανέχεται στα 29.522.965. Το κυκλοφορούν ελληνικό αναλύεται τις απαιτήσεις και διαθέσιμες. Οι απαιτήσεις από πώληση 100 υπηρεσιών προνοηθώντας τα 3.248.001.60, όπου ήταν οι απαιτήσεις από τους δημότες, υπάρχει εδώ μια πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 450.632.25, που αφορά τις πέντες τετραετίας έσοδα, ανέρχονται λοιπόν στα 2.697.99.05. Χρεώσατε άνθρωποι ποσό 873.756.04, που αφορά το δάνειο των καθηγητών προς την παιδεία, το διάφορο ιστορικό από τις κινήσεις των λογαριασμών της ίδρυψης και διάφορες απαιτήσεις από πρόστιμα από την αγκαλιά της εξαρχή επιχείρηση και σύνδεσμο και η τυπική 4.195. Στη συνέχεια το διαθέσιμα αναλύεται σε ταμείο 1.001.069 και καταθέσει όντω τη προθεσμία 482.185.64. Σύνολο λοιπόν 404.135. Σύνολο, κυκλοφορούνται σε ελληνικό. Συγγνώμη, δεν σα παρακολουθάμε. Δεν σα παρακολουθάμε. Εσεί έχετε νόημα. Λοιπόν, αναλύω το πείρα για τον ισορροπισμό. Τέλο, αυτό, βρίσκομαι στο κυκλοφορούν ελληνικό. Στο πείρα για το μεγάλο, κοιτάξτε λίγο. Στο μεγάλο πείρα του ισορροπισμού. Αυτό. Ακριβώ. Λοιπόν, αριστερά πάνω. Θα παρακαλούσα εκεί που τοποθετήσετε και κάνετε αυτή να μας πείτε και πού είναι και να παρακολουθούν. Ναι, σας αναλέω. Σύνολο και τροφορού του συνεργητικού. Δέλτα 1, κοιτάξτε αριστερά, στη μέση περίπου είναι αυτό παραλίο. 4.065.071.52.
Διαθέσιμα, πρέπει να κρατήσει. Αν επιβάλλω το διαθέσιμο. Λοιπόν, μεταβολικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έσοδα χρήσεως της πρακτέα, 236.023,27, είναι η κραφή στις ΔΕΗ της περίοδου που έχουν γίνει καταναλώσεις. Σύνολο ενεργητικού, 34.316.472,29. Δεξιά πανό, στο παθητικό, αναλύεται ως εξής. Ίδια κεφάλαια, και κεφάλαιο είναι 16.128.212,77. Διαφορές από αναπροσαρμογές επιφορικής παγίων επενδύσεων που θα έχουν δωρές παγίων 262.823.71. Επιφορικής παγίων επενδύσεων 17.187.547.32. Μείον αποσπέσεις επιφορικήσεων 3.747.347.49. Επιφορικής παγίων επενδύσεων αφορά τις επιχορηγήσεις συσσωρευμένα έσοδα που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια μαζί με τις αποδοχές των προηγούμενων τμήμων και αφορά τα έσοδα από ΣΑΠΑ, της ΕΑΣ και όλα τα επιχορηγούμενα που στοιχίζονται με έργα. Τα αποτελέσματα είναι νέα. Η υπόλοιπα εγγύματος ΙΖΙ 9 χρήση στα 965.113,94, προηγούμενα υπολείμματα προηγούμενων χρήσεων μείον 203.687,18, προηγούμενα μείον 1.168.822. Σύνολο 2 κεφαλαίων λοιπόν, 29.662.439,49. Δίπλα υπάρχουν και τα στοιχεία του 2011 που μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Λοιπόν, υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις αναλύονται σε δάνεια, σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα δάνεια λοιπόν από το Ταμείο του Κοινού Δανείων έδωσαν 1.498.714,33 και δεν έχουν μειωθεί λόγω του ότι έχουμε ρύθμιση στα δάνεια για χωρίς να πληρώνουμε τόσο. Έχουμε επίσημη τη διαδικασία. Μέχρι το 2016. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Προμηθευτές. Ανέρχονται στα 2.092.684,48. Υποχρεώσεις από χώρους τέλη 17.601,51. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 68.729,89. Και πιστωτές διάβολο 266.092,41. Μεταβατική λογαριασμού παθητικού, έξοδα χρήσεων δεδομένα 730.310,90. Που αφορά τις γραφείς της ΔΕΗ 236.023,44 και υποχρεώτα υπόλοιπα που είναι 464.287,46 αφορούν οφειλές προς ερθούς. Όσο αφορά τα αποτελέσματα χρήσεως, όπου είναι το τελευταίο πίνακα κάτω αριστερά, τα έσοδα από πώληση αγαθών εκδηλώσεων ανέλαγαν στα 2.204.079,17. Έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις 155.894,96. Τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 2.804.641,08. Μείον των πρόστιμων αγαθών και υπηρεσιών που είναι 6.060.031,91 προκύπτουν μικρά αποτελέσματα ζημιά 735.416,30. Άλλα έσοδα 215.000 ευρώ, έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.858.714,84 και προκύπτουν μερικά αποτελέσματα ζημιές μείον 2.238.166,85. Πιστοτική τόκη 2.562,18, χρεωστική τόκη 109.161,48 που είναι η τόκη από τα δάνεια που έχουν στο Ταμείο του Δανείου. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.393.275,60, έσοδα προηγουμένων χρήσεων 652.383,73, μείον τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 21.665,20 και έξοδα προηγουμένων χρήσεων 504.341,92 προκύπτει το αποτέλεσμα της χρονιάς που είναι ζημιά ή έγκλημα 965.813,04. Στη συνέχεια, ο πρωτός ο εξής να πάρει το λόγο για να φέρει την και μετά ό,τι ερωτήσεις έχετε είτε υπονομικού περιεχομένου είτε προφορά τον έλεγχο, να απαντήσω είτε εγώ είτε ο κ. Καλογιάννης. Έκθεση επί των υπονομικών, διαβάζω τη συνοπτική έκθεση, την αναλυτική έκθεση, την εκτιμά, θα συζητήσουμε και αυτό που χρειαστεί. Έκθεση επί των υπονομικών καταστάσεων. Ελέγχονται τις ανωτέρες οικονομικές καταστάσεις του τύπου Ανδρού, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Σεπτεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και το πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της κρίσης που έληξε την ημερομηνία πλήν καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Η ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και έμπλοκη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το χρεωτικό διάταγμα 315 του 1990.
τους απαραίτητους ώστε να καθίσετε δυνατή κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων από απαραγμένο φυσικό διανακτήριο που οφείλεται σε απάντηση της Ελλάδος. Αυτή είναι το ελληνική. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε την γνώμη για αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Την ελπίδα του έλεγχου μας είπαμε ότι θα γίνει πρώτη παγιέμα. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινωνικού Κώδικα, νόμους 3463 του 2006, όπως ισχύει. Τα πρώτα από αυτά πρέπει να συμμορφωνόμαστε με κανόνες διοντολογίας, καθώς και να σχεδιάσουμε και να ενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση έργων της διασφάλισης για το αν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απολαυμένες από ουσιώδη ακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την έργεια διαδικασία και την απόκτηση ελληνικών τεχνηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελληνικού, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβασης των ελληνικών καταστάσεων που οφείλεται σε απάτη της Ελλάδος. Κατά την έννοια αυτών των κινήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές διοίκησεις που σχετίζονται με την κατάρτιση και έργο την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων κινδύνων με σκοπό την ουδάχη. Το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλα στις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών κινδύνων του Δήμου. Το έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των οριστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του έργου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελληνικά τμήματα έχουν συγκεντρώσει επαρκή κατάλληλα για την θεμελίωση της ελληνικής μας νόμης. Βάσει για νόμιμη επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής. Στον λογαριασμό του ελληνικού γάμου 3-1 δίπλη πάγκης εκπαίδευσης, ποσού εδώ 1,833,92,17, μεταξύ άλλων επικοινωνείται για αξία κτήσεως του Δήμου αλλά και σε δύο δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν βρεθεί σε κατάρρευση. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμηση της αξίας αυτών των συμμετοχών, ποσού ευρώ 9,12,91, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού του τέλειου κεφάλαιου να εμφανιστεί όπω αυξημένα. 2. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού 2.1, απαιτήσει από πολλή αγαπητή υπηρεσιών, περιλαμβάνουν το παλιέ και εξυπαλούσε πράξει του απαιτήσει προεκόμενε από την κρίση 2011 και παλαιότερα, ποσού ευρώ 2.385.000 περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι οι σχηματιστές από το Δήμο πρόβλεψη υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 1.200.000 περίπου, το ποσό που έπρεπε να έχει σχηματιστεί με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και ίδια κεφάλαια του Δήμου να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσματα της κρίσης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 500.000 περίπου. Τρίτον, κατά παρέμβαση. Κάτω από τον ισολογισμό έχει την αναλυτική έκθεση. Την συνοπτική συγγνώμη έκθεση. Τρίτον, κατά παρέγγιση των μυστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, δεν έχει σημασία από το Δήμο πρόβλεψη για αποσυνείωση του προσωπικού λόγου του προσώπου από την υπηρεσία για σύνταξη ουσιαστικά. Κάτω από του συμπολογισμού μα, την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ποσό της μη σχηματιστής σας πρόβλεψης ανέβηκε στο ποσό ευρώ 160.000 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου να είναι ισόπως αυξημένα. Τέταρτον, όπως αναφέρεται και στην αίτηση ελέγχου της απογραφής της 1η-1η 2011 του Δήμου Αλμύθου, την 1η-1η 2011 υπήρχαν απαιτήσεις τρίτων για αγορές υλικών και παρασχετήσεις υπηρεσίες προς συνενούμενους Δήμους συνολικού ποσού ευρώ 924.000 περίπου, οι οποίες αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις του Δήμου και παρουσιάζουν τυπικές παραλήψεις κατά τη διαδικασία ανάθεσής τους. Οι υποχρεώσεις αυτές εξακολουθούν να απεικονίζονται στις υποχρεώσεις του Δήμου κατά την 31η 2012. Πέμπτον, σχετικά με τα θέματα που περιγράφουν τα αναλυτικά συνθέσεις ελέγχου των χρήσεων 2009 και 2010 του Δήμου Σούρμης, οι ενέργειες που περιγράφουν τη συνέθεση ελέγχου σώματος επιχειρηματικών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου αδυνατούμε να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις που θα έχουν επί των οικονομικών καταστάσεων της 312 2012 του Δήμου Αλμυρού. Έκτον, κατά το Δήμο σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που θέθηκαν υπόψη μας, έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού ευρώ 681.000 περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβληθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αρφές. Έβδομα, ο εσωτερικός έλεγχος στο ταμείο στον τομέα της λειτουργίας του Ταμείου Χρήσης Βελτιώσεως. Γνώμη με επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των χρημάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο βάση για γνώμη με επιφύλαξη, οι ανωτέρες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύκολα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Δήμου Αλμυρού κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την κρίση που έλυσε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το 03-15 του 1999, κλαδικό λογιστικό σχέδιο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έμφαση χρημάτων, χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας,
ευχαριστούμε στην προσοχή σας το γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου δεν λάβαμε οικονομικό σύμβολο του Δήμου τις επιβεβαιώσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε κατά πέτυση των προκληρωμένων και ελληνικά ηλεκτρικά πρότυπα σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου και δεφυστάμενα από αυτόν πράγμα τα βάρη. Αναφορά και άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Πρώτον, επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της έκθεσης διαχειρήσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρες οικονομικές καταστάσεις. Δεύτερον, ο Δήμος Αλμυρού, που προέκυψε με βάση τη διαθέσεις του 38-52 του 2010, άρχισε να τηρεί λογιστικά και δημογραφική λογιστική μέθοδο από την 1η του 2011 και το άνοιγμα τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σε έντονα με την παράγραφο 1-1 εκατομμάτων του κρατικού λογιστικού σχεδίου Δήμου. Τριτών για την κρίση 2012, ο ασκούμενος προληπτικός έλεγχος από το Ελληνικό Συνέδριο διενεργήθηκε σύμφωνα με το D-36 του 2011 και το καταστατικός έλεγχος αναμένεται να διενεργηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του νόμου 4129 της 28 Δευτέρου του 2013. Ό,τι ερωτήσεις έχετε τώρα, είτε προς τον κύριο Καρδιά, είτε προς εμένα, ευχαριστώ να πείτε. Ερωτήσεις από τους άδελφους προς τον κύριο Για να καταλάβω, ο ισολογισμός αυτός του 12 έρχεται σήμερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν τι, για ενημέρωση ή έκκληση. Τότε εμείς θα γίνουμε τι, έναν ισολογισμό του 12 με κάποια νούμερα που μας διαβάζουν οι οικονομολόγοι που έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή τι ερχόμαστε να κάνουμε εδώ, η εισήγηση τελικά ποια είναι. Η τοποθέτηση, δηλαδή τι, αυτά τα νούμερα να τα εγκρίνουμε, είμαστε άγνωστοι να τα εγκρίνουμε. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε εδώ πέρα να είναι η οικονομική υπηρεσία, πού είναι ο διευθυντής. Θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ πέρα να κάνουμε διάλογο να δούμε τι από αυτά έχουν αντιληφθεί, τι εφαρμόζει ο Δήμος, τι γίνεται. Και θα ακολουθήσουμε κάτι. Διότι γίνονται μέσα στον ισολογισμό οι ορθωτικά σημαντικές παρατηρήσεις. Εγώ περίμενα σήμερα μια τοποθέτηση από το Δήμο του τι μένει και μέσα, τι ισχύει από αυτά, τι δεν ισχύει και τι πρόκειται να κάνουμε. Το να διαβάσουμε τα νούμερα εδώ και να πούμε τα εγκρίνουμε, δεν τα εγκρίνουμε, είναι άλλο. Με κύριε Καρνά, θα γίνει εισχύση από το Δήμο. Είμαστε στο Δήμο. Εντάξει, είναι εισχύση. Υπάρχει ο Δήμαρχος, υπάρχει και ο Δήμος του Μονοπόλου. Κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή γίνονται ερωτήσεις προς τους δύο τεχνοκράτες. Για να. Για τυχόν παρατηρήσεις ή κάτι που δεν έχει καταλάβει. Και από εκεί πέρα θα υπάρχουν υποθέσεις από το Δήμαρχο. Τι να καταλάβει. Τι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, καλύτερα για τη διαδικασία. Καλύτερα για τη διαδικασία να γίνει τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Αντιδημάρχου και μετά να κάνουμε ερωτήσεις προς όλους. Καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε ερωτήσεις για το μεσό. Συμφωνώ και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη διαδικασία. Ναι, ο κύριος Κρούσης είναι στη διαδικασία. Ο κύριος Κρούσης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν μπορούσα να μας εξηγήσουν είτε ο Κωτός. Ναι, τώρα αλλάζει τη διαδικασία. Ο εσωτερικός έλεγχος στο Ταμείο Λειτουργίας του Ταμείου Χρήσης και Βελτίωσης, τι εννοούμε εδώ στα κύριε Ρουσά, είπαμε, θα τοποθετεί ο Δήμος και θα γίνουν ερωτήσεις. Προς όλους θα κάνουμε, προς όλους. Και ο κύριος Αντιδημάρχος. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη παρατηρήση που έκανε ο κύριος Κουραμάς και πιστεύω ότι τις διαδικασίες είναι σωστό. Ένα άλλο θέμα θα πω ότι στο θέμα του συλλογισμού στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Κρανά, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, ήδη υπάρχει παρατήρηση για το θέμα της καθυστερήσεως, αλλά μπορώ να σας αναφέρω ότι γι' αυτό το λόγο ταμεία από την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα, μάλλον μέχρι την 31 του μηνός Δεκεμβρίου, πήρε 36 ημέρες άδεια. Άδειες από γιατρό και άδειες από κανονική. Αυτό συνέβαλε στην καθυστέρηση από τους ορθωτικούς συλλογιστές στην κατάρτιση του συλλογισμού. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε για τον διευθυντή, σας πληροφορώ ότι ο διευθυντής οικονομικών λείπησε άδεια, ο ΔΕ ταμείας και αυτός με άδεια και παρόλο που προσπάθησε σήμερα με τηλέφωνο να παραβληθεί εδώ, δεν βρίσκεται εδώ πέρα μέσα. Ένα τρίτο, στο οποίο άμαστε, πιστεύω ότι είναι ένας συλλογισμός, στον οποίο εμείς κατά την άποψη τη δική μας ακούσαμε εδώ μέσα, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρξει μέσα στην κατάρτιση αυτού του προϋπολογισμού, δεν έχει καμία ευθύνη ούτε ο Δήμαρχος του πρώην, ούτε η αντιδήμαρχη. Αυτός, εγώ, κάνω
κάνω μια τοποθέτηση αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι για την κατάρτιση του ισολογισμού, οτιδήποτε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, ότι δεν μία ευθύνη φέρει ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Θεωρώ ότι οτιδήποτε συμβεί, ακέραια ευθύνη έχει ο Ταμείας και αυτό το διαπιστώνω από το καθημερινό βιβλίο, το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε στη συνέχεια, ότι κατά το 2012 είναι σβησμένο το περισσότερο, λείπουν σελίδες, είναι απογευρέμενο βιβλίο και τα περισσότερα στοιχεία είναι γραμμένα με δάκρυα, σβησμένα με δάκρυα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου το καθημερινό βιβλίο με οτιδήποτε υπάρχει στον υπολογιστή. Με αυτές τις διαπιστώσεις ξεκινάμε να κάνουμε την ενημέρωση. Είπατε, και μπορούμε να πάμε. Είπατε λείπουν σελίδες. Ναι. Πολλές. Τώρα είναι λίγο. Αν μπορείτε να τους δείτε στη συνέχεια να το δείτε. Η ουσία είναι ότι έχουν σβηστεί πολλά στοιχεία και πολλοί αριθμοί με μπλάνκο και δεν έχουν καθόλου γραφεί, άρα έχουμε πρόβλημα. Είναι μια αριθμημένα. Πόσες σελίδες έχουν. Και θέλω να τους θέσουμε 5 σελίδες. Ένα δεύτερο σημείο που μπορούμε να κοιτάξουμε, να πάμε όλοι στον εισαγωγισμό, τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι αντιληπτό για το μα. Αυτό δεν είναι αντιληπτό στη διάρκεια της ευθείας. Εγώ το υποστηρίζω σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του λοιπόν. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να ανοίξουμε, αν θέλετε, εδώ πέρα το εισαγωγικό και να πάμε τη σειρά να κάνουμε την εισήγηση έτσι από το όπως την έχω καταγράψει. Πηγαίνουμε στη σελίδα 22. Το προστάτημα του εισαγωγικού τη 31 Δεκεμβρίου 2012. Θέλω επίση να πω ότι υπήρξε απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή στι 28 Αυγούστου του 2014, αλλά στη συνέχεια με νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν, είναι η νέα Οικονομική Επιτροπή, όπως τη διάβασε και ο πρόεδρος του Ρουμάνου, στην οποία επιφύλαξε ενέκρινε τον εισαγωγισμό. Λοιπόν, στην 22η σελίδα να πέσει ένα σημείο. Αυτό δεν το έχει κάνει, το ξέρετε. Εκεί που ψάχνει δεν υπάρχει. Υπάρχει στο προστάτημα του εισαγωγισμού. Εδώ μέσα. Αν θέλετε. 22. Θα τα προχωρήσουμε σιγά σιγά. Στην έκθεση, ναι, ναι. Στην έκθεση, είναι λίγο στην οικογένεια. Κύριε Καθηγητά, μου έχει την έκθεση. Ο κύριος Σαράς θα έχει την έκθεση. Ο κύριος Σαράς. Ο κύριος Σαράς και ο κύριος Σώτας. Στην έκθεση, δεν έχει την έκθεση. Πώς θα. Όχι, αυτό που λέει εμπιστευτικό. Ναι, 22 σελίδα. Τι νόση είναι η έκθεση. Το υπολογιστή. Άρα, το σύστημα που κοιτάτε άλλα πράγματα. Είναι 22 σελίδα απαιτήσεις από πολύ αγαπά και υπηρεσιακών. Και υπηρεσιών. Αυτό είναι. Επειδή έχω και ένα εγώ, ποιος είναι το παραστώμα, κοιτάει εδώ. Ο κ. Μαγκώρας. Δώστε το κύριε. Στην 22η σελίδα αναφέρεται και υπάρχει καταγεγραμμένη η εισπραξιμότητα του Δήμου, το οποίο το διάστημα του 2012 αναφέρεται στο ποσό του 3.248.000. Είναι ποσό προς εισπραξη. Υπάρχει επίσης, σε αυτά μέσα είναι ένα ποσό 2.385.000 ευρώ, το οποίο έχει ως οφειλή από το 2011. Σημειώνεται επίσης ότι και 1.700.000 είναι πρώτης πενταετίας, δηλαδή πιο μπροστά από το 10. Πάμε στην 23. Εδώ μέσα φαίνονται τα χρέη που υπάρχουν. Αναφέρεται μια οφειλή της ΔΕΙΑ της τάξης 1.668.000 και επίσης φαίνονται και πρόστιμα προς την αναπτυξιακή επιχείρηση του Δήμου της τάξης των 98.000 ευρώ. Υπάρχει ένα χρεωστικό υπόλοιπο από μη επιστροφή ΦΠΑ, το οποίο το ψάχνουμε και το διεκδικούμε σε αυτή τη φάση, είναι της τάξης των 200.000 ευρώ, είναι από έργα και επιστροφή ΦΠΑ, από έργα ίδρυσης, την οποία αποδίδουν χωρίς να εισπράττουν το ΦΠΑ. Είναι 200.000 ευρώ, τα οποία φαίνονται ότι είναι μια διεκδίκηση στο ποσό των 200.000 ευρώ της τάξης του 2012, για το 2013 είναι γύρω σε 170.000 και 110.000 είναι για το 2014. Είναι χρήματα τα οποία θα τη διεκδικήσουν μέσα από την εφορία. Κάλεσα πριν την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Σταυλαρίδη
και κάνουν μια δουλειά μαζί με του Βασιλάκου μπροστά με τον εισόδημα να κοιτάξουμε στην εμπορία να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. Θέλεις μια παρατήρηση να μην τα διεκδικούμε καθένα. Λοιπόν, στην σελίδα 28 υπάρχει δάνεια από τραπεζών. Είναι στο 1,5 εκατομμύριο. Μέχρι και το 2015 πληρώνουμε τους στόχους των δανείων. Από το 2016 μαζί με τους στόχους θα πληρώνουμε και το κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει μια οικονομική πλέον δυσφραγή που πρέπει να υπάρξει από το 2016 και μετά. Άρα όσοι χρωστά τα λεφτά και την ταλαπούρα, αρχίζετε να τα πάτε. Λοιπόν, στη σελίδα 33 υπάρχουν οφειλές. Από εκεί τότε ακόμη που είναι τη τάξη των 500.000 ευρώ, 494.000. Η σελίδα 37 καταγράφει μέσα ότι υπάρχει ένα ποσό τη τάξη των 4.606,78 το οποίο έχει διορθεί δύο φορές. Προς τα πού είναι αυτό? Σελίδα 37. Προς τα πού έχει πληρωθεί δύο φορές. Α, δεν το σημειώσω, το δω να κοιτάξει τη σελίδα 37. Πού είναι πληρωμένο? Είναι στη σελίδα 37. Πού έχει πληρωθεί δύο φορές? Πού έχει πληρωθεί, σε προμηθευτή ή σε... Επίσης είναι. Σε κρατήσεις ταμείο, ναι. Διαφορά για αυτό. Λοιπόν. Ησυχία, παιδιά, ησυχία, γιατί είναι... Πληρώθηκαν δύο φορές κρατήσεις. Ναι. Θα το δω μετά, κύριε. Σελίδα 38. Κοιτάξτε, επειδή είναι παιδιά, είναι λίγο... Πάμε. Να καταγράψουμε το τι φορά θα έχετε και μετά θα ρωτήσετε. Ελλειπή παραστατικά, στη σελίδα 38, σε ποσό 924.000 ευρώ υποχρεώσεις ως προμηθευτές από άλλους δήμους. Πόσο είναι πόσο? 24.000. Χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά και δημιουργητικά. Σελίδα 39. Ότι οι ελεκτές δημόσιες διοίκησης αναφέρουν το πόρισμα διαβάσει στον Επίτροπο. Έχει διαβεβαιωθεί του ελεκτό. Είναι γνωστό. Υπάρχει μέσα μια υποσημείωση από τις ελεκτές δημόσιες διοίκησης για διεκδίκηση χρημάτων από τους εργολάβους. Δηλαδή, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασκήσει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων προς το Δήμο για κάποιους εργολάβους στα έργα τα οποία είναι στο Δήμο Σούρπης, στα οποία δίπλο πληρώθηκαν και σε έργα τα οποία δεν φαίνονται ότι έχουν πραγματοποιηθεί. Τι διπλό πληρώθηκαν? Θα ρωτήσω τώρα. Θα ρωτήσω τώρα. Το ίδιο έργο που βγαίνει 3-4. Τι θα ρωτήσω, πού θα το κάνω? Υπάρχει. Πρέπει να σημειώσει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και συγγνώμη, επειδή πραγματικά είναι πολλά, μπορείτε να Σελίδα 40. Χρειάζεται να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Είναι για το τέλος λατομικών προϊόντων και ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων φόρων που δεν έχει πάρθει απόφαση μέχρι σήμερα. Σε αυτό είναι η σημερινή επιτροπή. Όπως επίσης και τέτοια καθαριότητας και φωτισμού. Με νέα απόφαση. Είναι στη σελίδα 40. Αναφέρουν νεοκροτή ότι και στο παζάρι το οποίο έκανα όλα αυτά τα χρόνια θα πρέπει να υπολογιστεί και το ΦΠΑ. Και πάμε στο 41, 42 και 43. Αυτό θέλω μια ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Είναι το σημαντικότερο που υπάρχει και είναι από την πλευρά των ορκωτών λογιστών και επισήμανση. Φαίνεται ως επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 236.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό, στο οποίο παρουσιάστηκε μέχρι τις 28 του Δεκάτου του 2014, πάρθηκε και απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή. Χωρίς αυτό το ποσό να τροποποιηθεί. Έχουμε αυτό το ποσό, το οποίο είναι και αναφέρεται εδώ, με ημερομηνία 31
Νοέμβριο μήνα του 2014. Δηλαδή, έχουν κοπεί κάποια γραμμάτια ίσπραξης, έχουν κοπεί κάποια εντάμματα πληρωμής σε ποσότητα 483 ευρώ, γραμμάτια ίσπραξης τα υπόλοιπα ποσά στην τάξη των 235.000 ευρώ, τα οποία δεν υπάρχουν ούτε τα γραμμάτια ίσπραξης, ούτε υπάρχουν και εντάμματα. Υπάρχει δηλαδή σήμερα ένα ποσό 236.000 ευρώ, μετέωρο, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, ούτε μπορώ να καταδικάσω, ούτε μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Ξέρω όμως ότι αυτά έγινε παρέμβαση στον υπολογιστή του Δήμου και τροποποιήθηκε ο συλλογισμός του 2012 στις 22 Νοεμβρίου στις 10:30 το πρωί και 35 δευτερόλεπτα. Τους λόγους έδωσα. 22 Νοεμβρίου και ο 2014. Το 2014. Το 2014 είπα. Είπα το 12. Το 2014. Σε ερώτηση την οποία έκανα στο ταμείο παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού και λέω πότε τροποιήθηκαν αυτά. Αυτό έγινε μετά τα Χριστούγεννα. Έγινε αυτό του 12 ή του 13. Μου λέει του 12 έγινε. Εκείνη του 14. Του Νοέμβριο μήνα του 2014. Το 12 τι αναφέρεται, τι. Το 12 τι. Το 12 φαίνεται ότι υπάρχει ένα ποσό 236.000 ευρώ και το 2014 κόβονται εντάλματα για ισοσκελισμού των 236.000 με γραμμάτια ίσπραξης και εντάλματα πληρωμής χωρίς να υπάρχουν ούτε γραμμάτια ούτε εντάλματα. Για να καλυφθεί δηλαδή το μελλοντά. Για να καλυφθεί το μελλοντά. 10 εντάλματα κοπήκανε για να ισοσκελιστεί. Πάμε άλλο. Αυτά που κοπήκανε. Πηγαίνουμε στη συνέχεια, σε απαντήσω κάπου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο βιβλίο το οποίο μπορεί και είναι στη διάθεση του καθενός να το δείτε, είναι το καθημερινό βιβλίο. Αυτά εδώ θα δείτε, είναι με υπογραφή και αφημένο από τον Δήμαρχο. Είναι αφημένο, εδώ θα δείτε, είναι όλα με μπλάνκο σβησμένα. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι σβησμένα με μπλάνκο. Το τι ακριβώς και για ποιο λόγο δεν το γνωρίζω, ούτε ξέρω. Ούτε μπορώ να δώσω μια απάντηση σε κανέναν, αν θα με ρωτήσει, γιατί έχουν ζητήσει. Αυτά είναι το πράγμα ταμείο, είναι το ταμείο. Είναι το καθημερινό βιβλίο. Είναι το καθημερινό βιβλίο, το οποίο είναι με υπογραφή δική σας. Είναι υποχρεωμένο στην εταιρεία αυτό το βιβλίο. Κάντε το δείτε, είναι σβησμένες όλες οι σειρές που υπάρχουν εδώ. Αυτό, αυτά τα αναφερόμενα στο βιβλίο υπάρχουν, δεν μπορεί. Όχι. Τι να απαντάς. Όχι, όχι, είναι ξεφυγμένα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στους κυλίους αυτά που είναι καταγραμμένα εδώ, με ό,τι υπάρχει στην υπολογιστή. Καμία σχέση με όλα αυτά. Και δεν ανταποκρίνονται καθόλου τα στοιχεία με τα δεδομένα του μηχανοκρατικού συστήματος. Προτείνω λοιπόν, αν με κάτι λιώσει και αφήσει να πω και εγώ, γιατί την κυρώνα πριν μια εβδομάδα. Προτείνω λοιπόν την έγκριση του συλλογισμού του 2012 με την επιφύλαξη ως προς τη σκοπιμότητα και την νομιμότητα των ενδενεργούμενων αυτών πράξεων. Παράλληλα, εισηγούμε την κατάθεση της έκθεσης του ορκωτού λογικής στις αρμόδιες αρχές. Αυτή είναι η εισήγηση την οποία κάνουμε σήμερα. Παράλληλα, εισηγούμε την κατάθεση της έκθεσης του ορκωτού λογικής στις αρμόδιες αρχές. Πώς θα το λέτε, αφού στέλνουν στις αρμόδιες αρχές. Με επιφύλαξη, κύριε Ράβο. Συμφωνία με επιφύλαξη και ένα τέλειο. Υπάρχει. Η εισήγηση του Δημάρχου σε πρώτη φάση έχει τελειώσει. Αν θέλετε, μπορεί να σα πω δηλαδή τι είναι αυτά τα οποία κοπήκανε σαν χρήματα. Είναι γενικά ληψία αναμόρ, είναι γραμμάτιο ίσπραξη, αναφέρεται ο αριθμό, αν μην τα αναφέρω. Είναι 119.280,70 στι 24.11 του 2014. Δίκτυο αποκέντρωση Αγίων Θεοδόρου, άρθρο φάση. 9.225 στι 13.11 του 2014. Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων αξίας 3.460 στις 13.11 του 2014. Πολεοδομική μελέτη δημοτικού διαμέρισμα κοκκοτών αξίας 22.739,59 στις 14.11 του 2014. Μελέτη ανάπτυξης κέντρου αλημερού αξίας, η μελέτη αυτή είναι αξίας 39.037. Ποιος είναι ο μελετητής αυτό, το χρειάζομαι. Στις 14.11 του 2014, εσωτερική ειδοποίηση αλημερού. Στη δεύτερη φάση,
85,86 στις 17.11 της 14. Επιχορήγηση ΚΕΠ αξίας 2.076,38 ευρώ στις 20.11 του 2014. Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών αξίας 997,55 ευρώ στις 20.11 του 14. ΚΑΠ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αξίας 78.818,74 στις 20.11 του 14. ΚΑΠ Κάλυψη δαπανών αξίας 8,58 στις 24.11 του 14. Η συνολική αξία των γραμματείων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 236,732,27 ευρώ. Επίσης εκδόθηκαν τα παρακάτω εντάγματα. Προμήθεια δανείων 65,53 στις 13.11 του 14. Προμήθεια δανείων παρακάτω και δανείων. Ναι, προμήθεια το ίδιο παρακαθητών και δανείων 31,35 στις 13.11 του 14. Προμήθεια πάλι δανείων 208,83. Λειτουργικές δαπάνες άρθρο 27 νόμος 3756 του 2009 αξίας 132,87 στις 20.11 του 14. Και προμήθεια Ταμείο Παρακαθητικών και Δανείων αξίας 8,58 στις 20.11 του 14. Η συνολική αξία ανέμεινε στα 447,16 ευρώ. Συνεχώς η διαφορά του 236,732 μείον 447 είναι μεγαλύτερη κατά 8,58 από την διαγραφή και για τον λόγο αυτό το χρηματικό υπόλοιπο αυξήθηκε κατά ποσό 8,58. Με την διαφοροποίηση ότι αυτή επηρεάζει όχι μόνο τις οικονομικές καταστάσεις αλλά και τα στατιστικά στοιχεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι διορθώθηκαν, βλέπετε, η παρατήρηση του προσάρτητα. Δεν απαντάω εγώ, κύριε Βουλευτή. Ερωτήσεις. Τα γραμμάτια αυτά είσαι από ποιον ταμεία. Αυτά δεν φαίνεται προς τον υπολογιστή ότι ο ταμείας έκανε την παρέμβαση του υπολογιστή του την τάδε μερομηνία στην οποία εισέλαβε. Ποιο ταμεία. Του Δήμου. Το προηγούμενο. Το προηγούμενο ταμείο. Και εγώ είχα καταδεθεί τα λεφτά μου και είχαν τα γραμμάτια έσπαρξη και πού πήγαν τα χάρα. Τα γραμμάτια έσπαρξη. Το 14. Ακύρωσε και έγραψε ένα γόνο. Σωστά δείτε. Σωστά δείτε. Έγραψε ένα. Ακύρωσε και έκοψε άλλα το 2014. Να πω εγώ. Έγραψε ένα γόνο ρωτάει. Θα ρωτήσω. Λοιπόν. Θέλει να κάνει και ένα καλαθή τοποθέτηση. Έχω καλυφθεί από τον κύριο Δημοκρατή. Θέλω να επισημάνω ότι αναζητήθηκαν τα γραμμάτια έσπραξη, τα θερματικά εντάγματα. Αναζητήθηκαν τα θερματικά εντάγματα και τα γραμμάτια έσπραξη, αλλά δεν υπάρχουν σαν παραστατικά. Υπάρχουν οι εγγραφές μέσα στο σύστημα, αλλά δεν υπάρχουν τα παραστατικά. Τα ζητήσαν από ό,τι ξέρω οι κύριοι ελεκτές, αλλά δεν βρίσκεται για να παραδώσουμε. Η ιδεολογία. Η ιδεολογία. Το υπέθυνο, ταμεία. Καμία. Αν υπήρχαν, εγώ πιστεύω θα τα έφυγαν. Ο κύριος Μαμπούας είναι ερώτηση. Πάνω στην τοποθέτηση του κύριου Δημάρχου, τα παραστατικά, εντάξει, δεν βρέθηκαν. Τα χρήματα, σαν χρήματα. Υπήρχαν. Τώρα έτσι. Τα χρήματα τι έγιναν. Το παραστατικό μπορεί να κάνει κάτι. Πες ότι ήρθαν από το Υπουργείο ένα χαρτί που λέει 200.000. Και το κάνουν αυτό το χαρτί. Για να καταλάβω το λέω. Και το κάνουν το χαρτί. Τα λεφτά όμως υπάρχουν. Μπορούμε να τα βρούμε, μπορούμε να τα εντοπίσουμε για να ξέρουμε τι κάνουν. Γιατί αν έχει χαθεί ένα χαρτί, δεν σημαίνει. Μπορεί να έχουν κάνει και λεφτά. Ή να γράψει καλά λεφτά. Αλλά ήρθαν ένα χαρτί. Τα λεφτά κάπου πρέπει να είναι σε κάποια τράπεζα, σε κάποια εγγραφή. Δεν υπάρχει πουθενά. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το χαρτί που χάθηκε υπάρχει διπλό πληρωμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το θέμα. Να πω εγώ μια άποψη. Θέλετε να κάνει τοποθέτηση τώρα ή να κάνει τοποθέτηση. Αυτό δεν μπορεί να κάνει. Θα πω μερικά πράγματα, αλλά οφείλουμε όλοι να γυρίσουμε τα μάτια μας στον εργοτό να μας πει την άποψη γι' αυτό. Θα ξεκινήσω λίγο πιο παραπάνω εγώ, γιατί πρέπει να είμαστε σε αυτά τα ζητήματα να παίρνει σοβαρότητα και νομίζω πως υπάρχει διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου καταρχήν από εμάς και μετά θα αποφασίσουμε αν θα πάει κάπου αλλού ή όχι, διότι
όλοι γνωρίζουμε ότι αν αυτούν οι έλεγχοι στο Δήμο, θα είναι τροποπέδι για όλους μας. Έτσι και για τη δυσφήμιση ή όχι, αλλά άμα υπάρχει πραγματικό γεγονός, δεν το συζητάω καθόλου. Ότι να πάμε και πρέπει να πάμε. Να διαβάσω λίγο πιο παραπάνω, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, λένε το ότι λίγη θέση. Αφού ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε τη σύνταξη και τον υπομονή συλλογισμού για έκταση την κοινωνική επιτροπή και κρίθηκε 159 απόφαση τη, διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του κοντού λογιστή ότι υπήρχε διαφορά 8,58 ευρώ στα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. Συγκεκριμένα, το χρηματικό υπόλοιπο ήταν διαμορφώθηκε στι 494.165 αντί 494.157 από βάθμιση ταμεία. Και από εκεί και πέρα, αυτά τα 8,58 ευρώ, κακώς για μένα, ο ταμείας έπρεπε να τα αφήσει όπως είναι, τα 8,58 ευρώ, πήγε, χωρίς να γνωρίζω, έτσι, πράγματα και θάματα, γιατί μετά από αυτό, ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, έγινε διόρθωση, ακύρωσε γραμμάτια προηγούμενα και έφυγε να βάλει καινούργια, όπως φαίνεται εδώ. Δηλαδή, υπήρχαν τα γραμμάτια 236.296 ευρώ, και ακύρωσε κάποια γραμμάτια, κακώς έγινε αυτή η παρέμβαση για μένα, αλλά μπορεί να είναι και διαδικαστική, έτσι, και έκοψε άλλα γραμμάτια, στα οποία... Ακυρώθηκε ένα, ναι, ναι, και στα οποία έφυγαν τα άλλα. Εδώ θέλει μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, έτσι, να δούμε αν είναι πραγματικό γεγονός ή όχι. Δηλαδή η διαφορά, δηλαδή στον έλεγχο ήταν 8,58 ευρώ συνολικά. Και αυτό δημιούργησε την διαδικασία της κοπής των γραμματείων των άλλων, για να τη διορθώσει να τα φτάσει. Φαντάζομαι με έναν ιστορικό το έλεγχο δικό του ήδη τα λάθη και κακώς όμως πήγε τα διόρθωση, δεν έπρεπε, θα πρέπει να τα αφήσει όπως είναι. Και δημιουργήθηκε χειρότερη ιστορία τώρα, έτσι μπορεί να φαντάζεται κανένας, για μένα από το τίποτα. Έτσι, νομίζω πως πρέπει να έρθει, γιατί αυτό έχει παρατηρηθεί πολλές φορές εδώ μέσα. Δεν βρίσκουμε, δεν κάνουμε, έτσι έγινε το πολιτιστικό και τα βρήκαμε όλα. Δηλαδή να γίνει μια διαδικασία, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να προχωρήσουμε μετά, γιατί είναι μεγάλη απόβαση τώρα να πάρω ένα απόβαση να πούμε ότι στέλνουμε σε διάφορες διαδικασίες ελέγχους κλπ. Αλλά νομίζω πως αυτό το λάθος του ταμεία, για μένα είναι λάθος να διορθώσω τον υστέρων γραμμάτια ίσπραξης, έτσι, είναι λάθος για αυτό που έπαιρνε αυτό ευρώ διαφορά που είχε σε μια διαδικασία. Έτσι. Δεν έχω περισσότερα να πω σε αυτό το θέμα, έτσι, αλλά νομίζω πως μπορεί να ξεκινήσει τα εγκρίδημα για μια διαδικασία ιστορικού ελέγχου, μια οτιδήποτε, και αυτό να ακολουθήσει την άλλη δεκάρα. Πάμε δηλαδή την περπατημένη. Να μην πάμε ξαφνικά να φωνάξουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ελάτε εδώ στο Δήμο. Εντάξει, γιατί αυτό είναι εύκολο και σε κάθε ισολογισμό για τέτοιες διαδικασίες, έτσι, σε κάθε ισολογισμό για μένα, θα μπορώ αύριο μεθαύριο να λέω οτιδήποτε, ότι ξέρετε αυτό που τρέχει στο κελιά, γιατί μου τρέξει τα εκατομμύρια που παίζουν τις διαδικασίες. Δηλαδή, μην πάμε για το τίποτα και δημιουργούμε εντυπώσεις. Θέλω να προστατεύσω το Δημοτικό Συμβούλιο από μια διαδικασία. Αν η διαδικασία του ιστορικού ελέγχου αφήσει τέτοιες διαδικασίες που να μας οδηγούν να πάμε κάπου αλλού, πρέπει να είμαστε επιλεκτοί. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά θέλει προσοχή να μην πάμε και δεν γίνει τίποτα. Ας πούμε και τον ιστορικό να παρουσιαστούν όλα αυτά. Γιατί άκουσα εδώ πέρα ότι δεν τα βρίσκουμε. Δεν θεωρώ ότι δεν τα βρίσκουμε. Υπάρχει αλλογραφία, υπάρχει διαδικασία, γραπτό, διαδικασίες, απαντήσεις, τι δεν πείτε, δεν μας τα φέρνει. Το δεν τους καταλαβαίνω δηλαδή. Πάντως είναι για μια διόρθωση των 8,58 ευρώ, μια διόρθωση που έγινε από τον υστέρων. Είναι η κατάργηση ενός συντάγματος του 236.000 ευρώ, το οποίο θα έκανε όλα αυτά τον Νοέμβριο του 2014. Δεν διαφωνώ, μετά από δύο χρόνια. Βάσει αυτού του ερωτήματος, το οποίο και εσείς έχετε και εγώ είχα, μαζί με τους ορκωτούς τον καλέσαμε μέσα στο γραφείο και τον ρώτησα για ποιο λόγο έγινε αυτό, δεν πήραμε καμία απάντηση. Εγώ, ένα λεπτό, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στο σκεπτικό και στο ερωτήματα δικά σας, να ακολουθήσουμε αυτή την πεπατημένη, γιατί θα πάμε σήμερα και βλέπετε ότι στο σημείο αυτό και η τοποθέτησή μου και όλα αυτά τα οποία ανέφερα είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Για να μην καταγράφονται κάτι που μπορεί να υποτεθεί και να είναι διαφορετικό από την έννοια που υπάρχει σήμερα εδώ. Ας μην αφήσουμε. Δεν αφορείται με τον ισολογισμό, τον ψηφίζουμε τον ισολογισμό με την επιφύλαξη. Να γίνει μια διαδικασία στο ελληνικό ελέγχο και μετά προχωράμε αυτή την προθεσμία. Δηλαδή για να πάμε στις εκλογές βάρας. Ο κύριος Στράβος έχει μια ερώτηση. Εγώ να ρωτήσω και ποιος θα μου δώσει την απάντηση, δεν ξέρω. Ο Γεωργοτής. Αυτά τα γραμμάτια του Νοεμβρίου του 2014 αφορούν χρήματα του 12, έτσι. Και το 11 κλπ. Το 12. Γιατί κοπήκαν όλα μαζί τώρα αυτό το μήνα
και δεν κοπήκαν όταν έπρεπε να κοπούνε. Μπορείτε να μας πείτε εδώ. Ναι, συνάδελφε, δεν έχει διαφορά. Να απαντήσουν, να απαντήσουν. Να απαντήσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν έγινε κάτι και αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μόνο αυτό ο οποίος θα έκανε αυτό μπορεί να απαντήσει. Καταλαβαίνετε. Εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο γίνανε τώρα αυτό το πράγμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δήμαρχο. Αντιληφθήκατε ότι το Νοέμβριο μήνα ήσταν μόνο εσείς. Γίνεται αυτή η κατάσταση διόρθωση και κοπή των γραμματιών. Έχετε καθόλου υπόψη. Όχι, ρε, αυτά είναι αποτελέσματα τα οποία στον έργο τον οποίο έκανε ο Ρουκουτή βρεθήκαμε. Στο ό,τι κάνει στον υπολογιστή μέσα, καταγράφεται μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο που έγινε η παραβίαση. Αυτό είναι τα στοιχεία που μας έδειξαν μέσα από τους υπόλοιπους ελέγχους. Πότε τελειώσατε, συγγνώμη, πότε πώς τελειώσατε. Ακούστε με λίγο, έκανα μια ερώτηση να μην σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή όταν καταγράφηκε ότι έγινε πρόσβαση μέσω του υπολογιστού στον ισολογισμό του 2012, καταγράφηκε ως στοιχείο μέσα. Σας είπα, έγινε τον Νοέμβριο μήνα στις 10.30 ώρα το πρωί. Κάποιοι έγινε 10.30, κάποιοι έγινε 11 ώρα. Τους λόγους τους οποίους εσείς ψάχνετε να μην τους ψάχνουμε εμείς. Και σε αυτό το σημείο έκανα παρέμβαση γιατί είπε ο κ. Περκάμακη σήμερα με άδεια. Τον παίρνουμε τηλέφωνο το πρωί και δεν σηκώνει το τηλέφωνο επειδή μιλήσουμε μαζί του να τον πούμε να παραβρεθεί σήμερα εδώ και θα δώσει εξηγήσει. Δεν παραβρεθεί. Κάθε φορά που ερχόταν από του λογιστέ για να κάνουν έργο και να ζητήσουν αυτά τα στοιχεία, έλειπε με άδεια είτε αναλογική είτε κανονική. Αυτά ξέρω. Το άλλο ρώτησα εγώ. Είχατε γνώση ότι τον Νοέμβριο κόβονται αυτά τα γραμμάτια. Όχι, δεν είχαμε την γνώση αυτή. Και δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Τώρα αλλάξαν οι κωδικοί πλέον. Στο κωδικό του ταμείου δεν μπορεί να πει κανένα. Μέχρι τότε κρατούσαμε του ίδιου κωδικού. Εσεί κύριε Αντιδήμαρχε, για τον οικονομικό, είχατε αντιληφθεί κάτι. Όχι, δεν είχα. Γιατί οι κωδικοί ήταν. Μπορούσαν να πούν το πρωί. Είχε ερώτηση να κάνω ερώτηση. Μπορεί να μας απαντήσει κανένα. Δηλαδή, μπορεί να μας απαντήσει κανένα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι. Αν τα γραμμάτια αυτά τη αντικατάσταση των 200, δηλαδή όλη η διαδικασία αυτή έγινε μετά την παρατήρηση των ορθωτών μισθών, υπάρχει 8 ευρώ διαφορά. Το μισθό διαφορά. Έτσι. Και το πιο φυσιολογικό είναι θα πρέπει να έρθει ο ταμείας να πει πού είναι το λάθος. Και έκανε αυτή τη διαδικασία τη αρχή, λέω εγώ, έτσι που φαίνεται το πιο κοντά. Έτσι. Δεν είναι 8 ευρώ. Στην πρόσθεση να βέβαια. Στην πρόσθεση βέβαια. Εγώ αυτό που διαβάζω αυτό βλέπω. Ότι ποσή διαφορά. 8,5 δηλαδή είναι ένα γραμμάτιο ίσπραξη 236.000 και το έφερε ακριβώ αναλυτικά στο καθένα. Μα τη γραμμάτια διάφορα που έπρεπε. Αυτά πρόσεξα. Δεν έχω κοπεί γραμμάτια. Καταγράφονται ότι κοπεί γραμμάτια. 22, 25. Καταγράφονται ότι κοπεί γραμμάτια. Και τα οποία είναι αναλυτικά. Η ερώτηση είναι αυτή. Εμεί τα πήραμε αυτά τα λεφτά σαν τιμό. Τα 236. Δεν μπορεί να κρυκάσει. Καλά, τότε θα υπάρχει εγγραφή μέσα στους αρμοσικούς λογαριασμούς. Τι πώς τα πήραμε, με βαλίτσες, του 12. Πολύ απλό είναι αυτό. Δηλαδή, τι τα αφήνουμε, δηλαδή, αυτό μπορούσαμε να κρυκάσουμε. Αν τα πήραμε και έχουν κοπεί γραμμάτια, τα πληρώσαμε ή υπάρχει κενό, δηλαδή, δεν λέω στο. Αυτό δεν υπάρχει στους αρμοσικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, πολύ εύκολα την τάδε ημερομηνία 31 χρόνια, δεν πήγα τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, είναι πολύ απλό να κάνουμε. Μας διευκρινίζει αυτά τα γραμμάτια, κύριε Ρογιστέ. Ορκωτή, μας διευκρινίζετε αυτά τα γραμμάτια τι ήταν, πιστωτικά, έξοδα δαπάνης, τι ήταν. Αναφέρεται, διάβασα. Εισπράξεις. Ναι, πού πήγαν, εισπράξεις ήταν. Μπήκαν μέσα στο, στο σύνολο του λογαριασμού του Δήμου. Να ξαναδιαβάσω το κύριο Ρογιστέ. Δεν ένα σε ένα γραμμάτιο να είδε τη διαφορά που υπάρχει, τη συμπλήρωση.
Δηλαδή να δούμε την πραγματικότητα και δηλαδή, νομίζω πως οφείλουμε να μην μιλάμε στη διαδικασία των 236.000 ευρώ, γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να πρέπει να κοιτάξει, ήδη να έχετε κάνει την ΕΔΕ, ήδη να πρέπει να προχωρήσει την ΕΔΕ. Δηλαδή, δεν γίνεται δημόσια συζήτηση που προχωρήσει την ΕΔΕ και να πείσουν έτσι υπονοούμενα για 236.000 ευρώ. Είναι ένα άκρος κίνδυνο δηλαδή η συζήτηση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο και να φωνάξουν τον, έναν υπάλληλο εδώ πέρα να μας πει τι ξαφνικά έχει πάρει. Δηλαδή, να πει τι τα έκανα. Δεν μπορεί να πει σε εσά, δεν μπορεί μια έτοιμά σα να απαντήσει. Δηλαδή, νομίζω πω είναι πολύ απλό. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον η διαφορά είναι στα 8 ευρώ, γιατί δεν κόπηκε το απλό ένα γραμμάτι έστω και 8 ευρώ. Όχι, μα δεν είναι πρόεδρε. Μπορεί να είναι ευρώ. Μην κάνει τοποθέτηση. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, ρε, γι' αυτό μιλάμε έτσι. Έτσι, άμα και εγώ δεν ξέρω. Τέλο πάντων, μόνο έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, για να ράφουμε. Γράφει το ταμείο στο κουμπί, στη Θεσσαλία, με το ταμείο στα 8.58, τι θα γινόταν. Θα καταστρεφόταν ο Δήμος. Καλύτερα το κάνω. Θα καταστρεφόταν ο Δήμος με το 8.58. Το δεύτερο ερώτημά μου που επαναλαμβάνω είναι τα λεφτά αυτά υπήρχαν, αφού ήρθε γραμμάτιο, μπήκαν μέσα στο ταμείο του Δήμου. Και υποτίθεται ότι θα πρέπει να τα βρίσκουμε μπροστά μας, αφού δεν εξοδεύτηκαν το 14 και κόπηκαν γραμμάτια, έτσι το καταλαβαίνω, θα πρέπει να τα βρίσκουμε και στο 14 μπροστά μας. Αυτό σημαίνει, όταν κόβει γραμμάτια από 14, πώς το καταλαβαίνω. Λέω, έχω ένα... Συγγνώμη. Ας το 13 πράγμα, λέω το... Έχω ένα γραμμάτιο από 12, το 14 έρχεται και λέει ότι αυτά τα λεφτά, τα οποία δεν τα γράφει αναλυτικά πριν, έρχομαι σήμερα το 14 και τα σπάω σε 10 γραμμάτια. Και τα δώσα στο τάδε, τα δώσα ή θα τα δώσω, ή θα τα δώσω, το ίδιο είναι. Τα έδωσα στα 10 αυτά γραμμάτια, τα έχω σπάσει στα έργα, τάδε, τόσα λεπτά, τόσα λεπτά. Είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Αυτό λέω. Αλλά όπως το καταλαβαίνουμε είναι ότι ήρθε ένα γραμμάτιο 200.000. Δύσκολο είναι. Τι έγινε το 12, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να πήγε κάπου. Αν πήγε το 12, σημαίνει ότι έπρεπε να έχουν γίνει εγγραφές των εξόδων. Κάπου πρέπει να αντιστοιχηθούν σε έξοδα. Εάν παραμένει ως το 14 και έρχεται να τα διορθώσει, σημαίνει ότι τα έχει από το 14 πλεόνασμα και έρχεται να τα ισοβαθμίσει γιατί τα έχει πληρώσει από άλλα πιθανόν μέσα από την εξαμηνή του Δήμου, τα έχει πληρώσει και έρχεται να τα ισοφαρίζει. Εδώ το πράγμα αρχίζει και γίνεται περίεργο. Απλά αυτό ήθελα να πω. Γίνεται περίεργο πλέον. Δεν νοείται να έρχεσαι το 14 και να λες ότι εγώ το σπάω σε 10 έργα αυτό. Ένα ποσό που μπορεί να το δώσει. Θα έπρεπε να φαίνεται αλληλουχία. Το 13 μεταφέρεται για έργα, το 14 μεταφέρεται και έρχεται το 14. Λοιπόν, εδώ όντως αυτό χρήζει, πώς το λέμε, περαιτέρω. Κύριε Μαμούρα, εδώ φαίνεται ότι διορθώθηκε, όχι έτσι όπως το λέτε σε πραγματικό γεγονός, διορθώθηκε εκείνο το ένταλμα. Ναι. Ψάχνοντας. Σε 10. Όχι, ναι, για το 12 δηλαδή. Καταργήθηκε. Μπορεί να σωμάτωσε, δηλαδή. Φαίνεται να μεταφέρεται. Απλώς διορθώθηκε εκείνο το γραμμάτιο με 10 γραμμάτια. Ωραία, άρα πρέπει να φέρονται το 12 οι πληρωμές αυτών των γραμμάτων. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να φέρονται. Είτε εγώ πάω παραπέρα, ένα βήμα παραπέρα. Και λέω, μπορεί να μην την πλήρωσε το 12 και να μην την πλήρωσε το 14. Δεν έχει καμιά σημασία όμως αυτό. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία αν το πλήρωσε το 14. Το θέμα είναι ότι αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο σε 10 έργα. Ή πληρώθηκαν το 12 με αντίστοιχα εντάλματα. Με αντάλματα, αυτό δεν πρέπει να βρούμε. Αν δεν πληρώθηκαν, τι έγινε. Άρα, μιλάμε για ένα έσοδο του Δήμου της Τάξης των 236.000 ευρώ, το οποίο θα μεταφέρουμε το 2013 ως έσοδο του Δήμου. Άρα, ο προβληματισμός που υπάρχει και σε εσάς και σε μένα και δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι γιατί καταργήθηκαν τα 236.000 και κοπήκαν το 2014 για το 2012. 10 γραμμάτια και 10 εντάλματα αξίας 236.000. Αυτό δεν πρέπει. Δεν είναι έσχος τα λεφτά. Δεν είναι. Καμία σχέση. Ένα γραμμάτιο ίσως και σώδιο γιατί κοπήκαν άλλα 10. Αυτό να κοιτάξει. Σώδιο. Δεν είναι σώδιο. Δεν είναι σώδιο. Δεν είναι σώδιο. Δεν είναι σώδιο. Ή έρθεις να ρωτήσουμε λίγο τους ανθρώπους. Θα ρωτήσω εγώ και κάποιες ερωτήσεις θα τις κάνω να προχωράμε. Εδώ λέτε πάνω σε αυτό ότι ακριβώς το κλείνουμε στη σελίδα 41. Ακριβώς τη δικιά σας έκθεση, το υπολογιστή. Ακυρώθηκε το γραμμάτιο όταν ήταν 10. 31 χρόνια του 12. Αξία 236.000 ευρώ.
εσύ πληρώνεις κατά αυτό. Γραμμάτιο είναι πάνω. Γραμμάτιο είναι ίστρα. Ίστρες. Ναι, ναι. Και αυτό έσπασε σε άλλα 10. Μετά από παρατήρηση που κάναμε, υπάρχει αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, αυτό το γραμμάτιο όταν κόπηκε 31 με 10 ίστρες, δεν έπρεπε να μπουν τα λεφτά ή γράφει στον περιορισμό. Υπάρχει μέσα. Ναι. Υπάρχει και εγγραφή. Εγγραφή στον λογαριασμό. Είτε το ταμείο, αν υπάρχει, και εδώ έχουμε μία αντικατάσταση των γραμματείων μάλλα 10 για να ισοσκελίσει υπόλοιπο, συγγνώμη του πολύ, κακώς το έκανε και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε περίπτωση επεξέλιξη διαφθορά. Αν δεν υπάρχουν τα λεφτά μέσα, δεν σου λέει. Υπάρχουν. Η ερώτηση. Αν δεν υπάρχουν, αν το έχετε δει. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο και θα πρέπει να το δούμε περαιτέρω. Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει κάποια πράγματα με βάση κάποια δεδομένα τα οποία είδαμε. Είχε υπήρξε επομένου γραμμάτου, ίσπραξης κτλ. Γίνανε κάποιες διορθώσεις εκ των υστέρων για τις οποίες δεν μας δόθηκαν εξηγήσεις. Αυτό θα πρέπει να καθίσουμε να το δούμε περαιτέρω πριν καταλήξουμε κάτι και πριν σας πω κάτι. Ναι. Εσείς όπως είδατε ένα γραμμάτιο, ότι ακυρώθηκε. Αυτό το γραμμάτιο που ακυρώθηκε, επειδή εσείς το είδατε το 14. Και εδώ μιλάμε ότι το γραμμάτιο είχε κοπεί 31 πρώτου του 12. Όταν κόπηκε αυτό έπρεπε να υπάρχουν τα χρήματα στην τράπεζα. Αυτά μαζί με άλλα γραμμάτια αποτελούν το σύνολο της τακτικής επιχορήγησης που έρχεται στο Δήμο. Δεν φαίνεται μεμονωμένα τα 236.000 ευρώ. Ναι, άρα δεν μπορούσαμε μαζί με άλλα να δούμε. Μπράβο, γι' αυτό λέω, γι' αυτό σας λέω αυτή τη στιγμή, σωστή τοποθέτηση. Γι' αυτό πρέπει να τα δούμε όλα μαζί, καταλάβατε. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στο Δήμο συνολικά, για με τα συνολικά κομμάτια τα οποία έχουμε κοπεί. Αυτό γιατί δεν το είπα. Συνολικά λέω ξανά. Συνολικά, 5 εκατομμύρια ήταν στο Δήμο. Ήρθαν 5 εκατομμύρια. Μαζί συμφωνία με τα αντίστοιχα γραμμάτια ίσπραξης τα 5 εκατομμύρια που ήρθαν στο Δήμο. Δεν μπορεί να πάνε με μόνο με μια απομονωμένη εκταμείευση το γραμμάτιο ίσπραξης. Γιατί δεν το είδατε αυτό. Εμείς γράψαμε το τι είδαμε. Ρωτήσαμε διευκρινήσεις, δεν τις λάβαμε και το σημειώσαμε. Α, και προχώρησε. Εντάξει, είμαστε σαφείς. Εντάξει. Και θεωρείτε περαιωμένο το έργο σας. Προς το παρόν και το λέω. Για αυτό το οποίο κλήθηκα να δω, για οτιδήποτε περαιτέρω, άμα χρειαστεί, θα επανέλθουμε συμπληρωματικά. Σωστά. Συνεχίζουμε. Σελίδα 29. Αναφέρεστε σε προμηθευτές. Να ανοίξουμε το πρόβλημα. Εντάξει, θα σκέφτεται. Θα καταγραφούμε ακόμα καλύτερα. Σελίδα 29. Λέτε στα πλαίσια τη κρίση του 2011 στείλαμε 34 συμβολές και τα λοιπά και τα λοιπά. Σελίδα 29, στα πλαίσια του ελέγχου μας, γιατί μιλάτε για υπατολεπτικό έλεγχο μέσα από σωστά και καλά κάνετε. Στα πλαίσια του ελέγχου μας για την κρίση του 2011 στείλαμε 34 επιστολές σε προμηθευτές του Δήμου, συμβολικά ποσό 1.400, που είναι το 69% του λογαριασμού προμηθευτές μέχρι 31/12. Και παρακάτω λέτε πλέον των ονοτερών λάβαμε και επιστολή από προμηθευτή του Δήμου, στην οποία επισυνάπτεται διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου ποσό 302.343 πλέον του ποσού και πλέον 5.385 για δικαστικά έξοδα, ενώ το αντίστοιχο υπόλοιπο του προμηθευτή που απεικονίζεται στα στα βιβλία του Δήμου ανέφερε στο ποσό των 162.000. Αν αυτό αφορά, λογικά είναι το εργολάβος του για τόσα λεφτά, έτσι. Αν αφορά το Δήμο Αλληλού, είναι το πρώην δημοσιοποιής. Ναι, συγχωρέστε με, δεν το θυμάμαι, δεν θα σας πω ψέματα, θα σας πω αυτά. Δεν θυμάμαι και... Α, ωραία, ωραία. Να απαντήσω είναι όσον αφορά είναι και 300.000 κάτι που ήταν από τον συγκεκριμένο κολάκο, το οποίο κάναμε εμείς τις ενστάσεις μας και τις θέσεις προς το
φέρνουν στο υπόλοιπο, ενώ αυτό διεκδικεί περισσότερο. Εμεί τα έχουμε ακυρώσει αυτά όλα και αυτό διεκδικεί περισσότερα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία την οποία νομικά μπορεί να την έχουμε, αλλά το ποσό φαίνεται ότι το αφήνουμε τα συγκεκριμένα. Βέβαια και δεν είναι αξιόπιστο αυτό να στείλει επιστολέ και να δει πώ το προστάμε ή όχι, αυτό έχει μια ό,τι θέλει. Δηλαδή είναι ο συγκεκριμένο εργονάκο, κατάλαβε. Υπάρχει διαφορά, είναι τεράστια. Ναι, τεράστια διαφορά. Που άμα τη δεις εκεί πέρα, λες και άλλο πλέξε. Άλλη ερώτηση. Δηλαδή, τα πήρα να το δίνουν και δεν τα παίρνουν. Μια ερώτηση πιστεύω. Ενώ είναι ακριβώς αυτό. Μια ερώτηση ακόμα, η μία φορά σε λίγο 36-37. Έχετε παρατηρήσει και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέω σελίδα 36-37 έγινε παρατηρήσει ότι κατά το επαγγελματικό έλεγχο υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποια κρεματικά έλεγχα. Ναι, άλλο θα πω. 4.606, ναι. Που φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί δύο φορές οι κρατήσεις αυτό, δεν είναι. Άρα έχει σημειώσει ο Δήμος, αλλά δεν έχει οφειληθεί κάποιο άλλο. Έχουμε παραστατικά για δύο κρατήσεις. Ναι, ναι. Ουσιαστικά έχουν υποθεί δύο εντάγματα και για τα οποία μόνο το ένα φαίνεται ταμιακή εκπορία. Συνολικό ποσό 4.606,88 ευρώ. Δηλαδή φαίνεται κάτι να έχει πληρωθεί χωρίς να έχει πληρωθεί. Για το ίδιο δικείμενο. Δηλαδή τα εντάγματα είναι δύο φορές κομμένα, αλλά μόνο το ένα ήταν. Μόνο μία φορά έχει πληρωθεί. Άρα αυτό υπάρχει. Το χρωστάμε. Υπάρχει ουσιαστικά, όχι δεν το χρωστάμε, ουσιαστικά θα έπρεπε να προσαρτηθούν τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου κατά αυτό το ποσό, κατά 4.600. Άρα είναι αυτό. Αυξάνεται. Έχει παλιωθεί. Ναι. Καταλάβετε τι λέει. Έχει πληρωθεί δύο φορές. Καταλάβετε μέσω ταμείου. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή πληρώσαμε 4.408, στην ουσία πληρώσαμε 4. Αλλά λείπουν 8. Να θεωρήσουμε τώρα επισφαλή
απέτηση από τη ΒΕΙΑ. Καταρχάς, η ΒΕΙΑ είναι δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά καθαρά το κομμάτι των δανείων που πληρώνει ο Δήμος για λογαριασμό της ΒΕΙΑ. Και το άλλο κομμάτι αφορά εξφάλεια απαιτήσεων και ουσιαστικά πελάτες. Δεν μου αρέσει η λέξη πελάτες καθόλου. Δημότες, απαιτήσεις από δημότες. Ουσιαστικά τα οποία επειδή έχει παρέλθει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, κρίνουμε εμείς αμφίβολο, εκτιμάμε. Είναι εκτίμηση ούτως ή άλλως ότι αυτά θα μπορέσουν να εισπραχθούν από το Δήμο. Εντάξει, το τι τελικά θα εισπραχθεί την ΒΕΙΑ ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ο Γιώργο Τσαντάκη με αυτά τα ιδεολογείται με αυτά τα ποσά. Άνοιγμα. Οφείλονται κάποια λεφτά από την ΒΕΙΑ στο Δήμο Αλμυρό. Εμείς εκφράζουμε μία ας το πούμε γνώμη σχετικά το τι ποσό ενδεχόμενα δεν θα εισπραχθεί από το σύνολο των απαιτήσεων. Το σύνολο του απαιτήσεων. Πρέπει να βάζετε όμως και 835.000 ευρώ της δηλιάδης. Και λέτε ότι αντί για 500 ευρώ πρέπει να προβλέψετε ένα 300. Δεν το κάνετε αυτό. Δεν σας οδηγεί και αυτό και αυτή η οφειλή σε αυτό το συμπέρασμα. Το βλέπω συνολικά. Εντάξει. Το βλέπω συνολικά. Λοιπόν, έχω γίνει ερώτηση. Μια ερώτηση να κάνω. Ο κ. Δρακόρας, μου έχει γίνει ο κ. Δρακόρας. Στην εισήγηση του κ. Ζήμαντος αναφέρθηκε το μη εξόδου. Ήθελα να ρωτήσω το συγκεκριμένο του διαδικός, ναι. Αυτό σφραγίζει από την εφορία. Δεν έχει αξιοαρισμό. Είναι σφραγισμένο από την εφορία. Όχι. Όποτε θες το κάνει, όταν πράσεις από την αρχή. Δηλαδή, κακώς που λέει. Δηλαδή, αυτό το μελοδόρο είναι ένα δόμιο. Μπορείς να επιτρέπεται να γίνουν ρυσίματα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ποτενά δεν επιτρέπεται να γίνουν. Όχι μόνο σε αυτό. Σε οποιοδήποτε. Κάνεις χ με το φιλό. Τα είναι βασικά. Και άμα τα κυπουνιέσαι. Γιατί δεν υπάρχει άρθρος αριθμός σε αυτά. Αυτά σκοτώνουν. Υπάρχει άρθρος. Δεν υπάρχει. Αν είναι αριθμός. Αν είναι πόσα παιδιά. Να σας πω τώρα. Αυτά δεν είναι παραδείγματα. Μπορούσε άνετα να το πάρει στο σπίτι και το ξαναγράψει. Τώρα δεν είναι ρύθμιμα. Αυτός είναι πλακία σου. Γιατί είναι αθεώρητο. Δεν είναι αθεώρητο. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή άμα έχει υπολογιστεί για λόγο, το 14 θα έπρεπε να απολογισμό. Άμα νόμιζε ότι είχε κάνει, θα το έκανε πολύ στην περιοχή που μας δεν διοίκησε. Και αυτό μπορούσε να το αντικαταστήσει με κλειστά μάτια. Δεν είναι ούτε θεωρημένο. Είναι βαριά και πλακία. Ο κ. Στράτος έχει καταλάβει. Δεν είναι. Σημειώνεται ακόμη ότι στο αρχείο του Δήμου δεν αναγράφονται οι αριθμοί φορολογικού μητρώου για μεγάλο μέρος οφειλετών. Η μη ύπαρξη του σημείου αυτού δυσκολεύει την εφαρμογή δυνατότητα που έχει ο Δήμος για την ίσπραξη των οφειλών. Γιατί δεν αναγράφονται αριθμοί φορολογικού μητρώου από τους οφειλέτες. Ρωτάει εσύ σας, κύριε Καλή. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν αναγράφεται, προσέχω. Αλλά μιλώντας όμως με την οικονομική υπηρεσία, μου ανέφεραν αρμοδίως ότι έχουν προχωρήσει στο να αναζητήσουν αυτούς τους αριθμούς αφημί. Τώρα το τι θα γίνει θα το βλέπουμε κάθε χρονιά κατά τι εξέλιξη έχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Τόσα χρόνια δεν είχαμε τώρα, δεν είναι. Τι να σας πω, σας μεταφέρω ό,τι ακριβώς μου έχουν μεταφέρει. Εγώ θα κάνω το εξής ερώτημα. Όταν πάνω από 300 ευρώ πηγαίνουν οι καταστάσεις στη ΔΟΗ. Είναι δυνατόν μια καταστάση χωρίς να πάει και φημί, πώς θα γίνει η δέσμευση ή η παρακάτηση της ασφαλιστικής ενημέρωσης, της ενημέρωσης. Νομίζω πως η οικονομική υπηρεσία, πώς δηλαδή γίνεται όταν αυτές οι καταστάσεις χωρίς αφημί, δηλαδή πώς γίνονται δεσμεύσεις στην οικονομική εφορία για παρακάτηση της οικονομικής ενημέρωσης. Το θεωρώ ότι υπάρχουν, πώς το λένε. Να απαντήσω και ο Σκαλαντής. Δηλαδή υπάρχουν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στην οικονομική τελευταία τώρα έχουμε κάνει ενέργειες και έχουμε, είμαστε δηλαδή σε ένα 95% των πολιτών μεταγραφής των αφημερών. Άλλος, η φορολογική τώρα πώς γίνονται δέσμευση, πώς έχουν γίνει, κατάλαβα. Κύριε Αρχιτέκτορα, μη φωνάζετε όλοι μαζί, κύριε Τσαπίρα. Μέσα στο 14 έγινε μια προσπάθεια αναζήτηση του αφημί δημοτών. Αναζήτηση του αφημί των δημοτών μέσα από μια εφαρμογή τη
τάξη συνέβη. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, να του πει ο αντιμός και μας πει. Κάπου είδα και διορθώστε να κάνω λάθος, ζητήσατε από τον Δήμο και δεν σας δόθηκε η κυριότητα των Παγίων και η τύπη ιδιοκτησίας των Παγίων. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε κάτι. Να πούμε κάτι ότι αυτό είναι κάτι που παρουσιάζεται δυστυχώς στο σύνολο των Δήμων της χώρας, όχι μόνο στο Δήμο Αττικής. Έχουμε κυριότητα, κάθε Δήμο έχει συγκυριότητα του κάποια πάγια για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Και χρειάζεται παραδείγματι. Κάτσε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, είτε σε εικόνα εδώ που λέτε ότι δεν κτλ. Το θέμα ποιο είναι. Για το κάθε ακίνητο που έχει ο Δήμος Αρνηθίας, πρέπει να έχει ένα πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του. Δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Πολλές φορές χρειάζεται διεκδικητικές αγωγές προκειμένου να αποκτηθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Εντάξει. Τώρα, από αυτά είναι όντως τι είναι και μεγάλο κόστος. Πρέπει να γίνει το αν θα γίνει ή όχι. Ωραία. Δεν τελείωσα. Στο λογιστικό σχέδιο στον αριθμό 30, εκεί που λέτε απαιτήσεις λογαριασμού πελάτες και έλεγχος των πιθανών απαιτήσεων, η ερώτηση είναι τι είναι πράξιμο και τι όχι. Και αν έχουν γίνει, βασικά περισσότερο βρεθήκαμε στο Δήμο, αν έχουν γίνει οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για ίσπραξη αυτών. Επίσης, κάπου αναφέρεται και λέτε ισοζύγιο για μετακίνητα υπόλοιπα. Και αυτή η ερώτηση είναι στο Δήμο. Ποιοι είναι αυτοί που οφείλουν και δεν έχουν δώσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ, ούτε ένα. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, διορθώστε με. Αυτά τα δύο. Σε μένα είναι η ερώτηση. Μέσω εσού στο Δήμο, διότι εδώ λέει τι είναι εισπράξιμο και όχι. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες να τις εισπράξουν. Αυτά δεν τα αφήνουμε και φεύγουνε. Κάτι πρέπει να μας πούνε τι κάνει. Έχουν γίνει, θα έχουν συνδυωθεί όλα, αλλά όταν υπάρχει ένα ποσό το οποίο διαγωνίζεται εδώ 2015 ετή. Γιατί να διαγωνίζεται όμω. Αυτό το γιατί δεν αφορά εμά. Όχι, είναι βασικά. Σαν το πόσο σίγουρα μα αφορά. Ναι, μα αφορά. Μα αφορά. Τι ενέργειε που πρέπει να γίνουν από την πλευρά την δική μα. Κάτι πρέπει να μα πούνε και το κάνουμε. Και το καταλαβαίνουμε στο σημείο για να μην τα υπόλοιπα. Σε αυτό μέσα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια οφειλή σε έναν πολίτη με 293.000 ή 300.000 ένα πολίτη μόνο. Λοιπόν, αυτά τότε θα γίνουν αρκετά. Είπαμε ότι ένας συλλογισμός γίνεται για να κάνουμε και κάποια συμπεράσματα, έτσι. Και να δούμε πώς λειτουργεί ένας Δήμος και τι πρέπει να κάνει ένας Δήμος. Αυτό το νόημα έχει, διότι σήμερα εμείς λίγο κάπου μπερδευτήκαμε. Ασχολούμαστε και δεν είμαστε σίγουροι, ή τουλάχιστον δεν είναι ξεκάθαρο, για κάποια γραμμάτια εισπράξεως, όχι για 8 ευρώ κτλ. Ενώ εδώ έρχεται ένα θέμα και έρχεται ενός συλλογισμού, για τον οποίο θα πρέπει να κάνουμε, για ποιο θέμα θα κάνουμε ερωτήσεις, για τον ισολογισμό και τι μέλη γενέστε, ή για κάτι άλλο που πλανάτε ή για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι. Το για όλα αρχίζει και διχάζεται το θέμα. Διότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και οι καταγγελίες που γίνανε. Και για διπλά έργα που πληρωθήκαν κτλ. Αυτά όμως πρέπει να συγχωρευτείτε για αυτά όλα. Υπάρχει το πόρισμα των ερητών δημόσιας διοίκησης. Που μέσα στο πόρισμα των ερητών δημόσιας διοίκησης αναφέρονται ότι το Δήμο Σούρβης Το έργο τάδε, έχει γίνει έλεγχος από τους ελευθερίες δημοσίων έργων και αποτελεί πλέον πόρισμα. Βάσει αυτού του πορίσματος, πρέπει εμείς νομικά να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, και στο επόμενο συμβούλιο, θα φέρουμε ένα θέμα, υπάρχει μια δυσκολία το θέμα της νομικής κάλυψης του Δήμου. Είναι γεγονός, χωρίς ακόμα περισσότερα λόγια. Θα φέρουμε ένα θέμα εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει μια πληρέστερη νομική κάλυψη, που μπορούμε να αναθέσουμε ένα περίπτωση. Και ένα νομικό να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα την επιστροφή των χρημάτων. Και δεν ήμουν αυτό το κεφάλαιο, είναι πολλά μέσα. Είναι και τιμολόγια τα οποία κόπηκαν για ένα έργο το οποίο είναι το 2010 και κόπηκε τιμολόγια το 2013, που είναι παράνομο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τα οποία μας ανατρέπουν συνέχεια τις αναμορφώσεις, τον προϋπολογισμό, τον συλλογισμό από τους δικαστικούς κλητήρες που έχουν διαδεδομένου στο Δήμο και που βάλαμε. Την αναπτυξιακή εκδέψη από το Δήμο Σόρμη και το Δήμο Τελεού. Κατανοητά. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά. Σα πω τι μπορούμε να κάνουμε. Προχθές φέραμε ένα θέμα στο Συμβούλιο και σας είπα, είναι αυτό
σε όλα τα μέρη. Και για θέληση φορολογικής ενημερώσεως και για πλησιασμό το οποίο κάναμε κάποιον το σπίτι του στον πλησιασμό από την πλάτα μου και θα προχωρήσουμε και σε κατασκευές τραπεζών οτιδήποτε ταμιακή χρήση κάπου μέσα στην τράπεζα. Είτε αυτό λέγεται επιδοτήσεις, είτε αυτό λέγεται κάτι άλλο. Ό,τι διακίνηση θα γίνει. Όλα αυτά θα τα κάνουμε. Εμείς είμαστε κατά. Σε αυτό έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Στους πολίτες δύο ταχυτήτων, στους μάγκες και στους μη μάγκες. Και μία τελευταία, μετά από ό,τι είπαμε και δικαιολογημένα κάποιοι συνάδελφοι που θέσαμε το θέμα, και αν πάμε τέτοια, αυτό θα μεταφερθούν ο ισολογισμό του 2013 και του 2014 κλείνει. Όχι, τώρα ξεκινά. Άμα. Γιατί αυτό θα πούνε τώρα, αν ξέρουμε αυτά, αλλά τέλο πάντων να ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ισολογισμό αυτό είναι ο συνηθισμένο ισολογισμό του 2011. Και ο ισολογισμό του 2013 θα ξεκινήσει τώρα μετά. Έχουν πάρει ήδη απόφαση. Και ο ισολογισμό του 2014 θα συνεχίσει μετά. Συγγνώμη. Ο κ. Καραγιώργο. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα στους ελεγκτές. Να σας ρωτήσω, εάν δεν υπήρχε αυτή η διαφορά των 8,5 ευρώ, θα είχε φανεί αυτό το πράγμα? Ένα ναι, ενώ όχι. Για να ξεκινήσουμε από κάπου τώρα. Δημοθετικά. Τώρα τι να σας πω. Να απαντήσω υποθετικά, δεν θα απαντήσω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να φανεί κάτι άλλο. Εντάξει. Το φέρνω λοιπόν από εκεί εγώ και όπως το κατάλαβε, για να συνεχίσω το ερώτημα του κύριου Ρούσα. Γιατί έτσι όπως φάνηκε τον κύριο Χατζηκυριάκου είναι ότι ένα λάθος έγινε. 8 ευρώ πέρυσι είπαν, λείπανε. Ίσως να είναι λάθος, ίσως να. Αφήστε να τελειώσει. Δεν σας έχω διακόψει ποτέ. Αφήστε να τελειώσει. Αυτό που είναι, εσείς όταν έχετε μιλήσει 10 φορές, όχι. Γιατί δεν είναι αυτό. Στον πίσω να πείσουμε τα κύρια. Ναι, αφήστε να τελειώσει. Μα ποιο πέντε λεπτά χωρίς να κάνει. Να μιλήσω το κόψιμο. Ναι, αλλά ας πείτε την άποψή του χωρίς να μεταφράσει τα λόγια μου. Ας πείτε την άποψή του. Κύριε Καραγκρός. Άλλη φορά θα ξεκινήσω και ο κύριος Χατζηκυριάκος να αφήσω και εγώ να βάζω πλαίσιο το πώς θα μιλήσει. Εκείνο που θέλησα να πω είναι ότι αποδεικνύεται από αυτό το πράγμα ότι αν δεν είχε προκύψει ένα λάθος όταν έκαναν την πρόσθεση των 8 ή 8,5 ευρώ, είτε από λάθος τους είτε επειδή ήθελαν να σκεπάσουν κάτι, όλα αυτά δεν θα κοβόντουσαν το 2014. Θα είχαν περάσει. Άρα το λάθος δεν θα κολούσε να πάρει και να παραδεχτεί σήμερα 8 ευρώ και δεν χρειάζεται να φτάσει να γίνει ΕΔΕ για να φανεί το προφανές. Θα έχει τελειώσει. Το δεύτερο που δεν καταλαβαίνω και έχω να πω στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, επειδή είχε κάποιον την ιδιότητα του ταμεία, ο συγκεκριμένος ή όποιος άλλος παλαιότερα, αυτό το δικαίωμα το έχει ΕΣΑΗ, δηλαδή μπορεί να παρεμβαίνει στο ταμείο, ακόμη και για καλό σκοπό θα πω εγώ. Για λάθος. Έχει τέτοιο δικαίωμα. Όχι βέβαια. Απλώς λοιπόν είναι μια παράγκληση από την πλευρά του ταμείου, του νέου ταμείου, να ζητήσει άλλους κωδικούς. Στον κωδικό. Στον υπολογιστή. Να κλειδώσει τον υπολογιστή. Αυτό ήταν μια επισκεψία η οποία έγινε και η οποία ήταν επαγγελματική. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η επισκεψία από την πλευρά του ταμείου, θα συζητούσαμε για άλλα πράγματα τότε. Και θα ήμασταν και πιο ανοιχτοί στις κουβέντες μας και θα λέγαμε και ποια πράγματα άλλα σοβαρότερα και θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πολύ έντονα τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτά που μιλάμε είναι πάρα πολύ προσεκτική. Και το τι λέμε. Και η παρεμπιπτόντω να τελειώσει την ερώτηση. Πιστεύω ότι κανένα δεν διαπίστωσε το περισσότερο μικρόφωνο που ήταν στο τραπέζι. Όχι, δεν διαπίστωσε. Δεν σήμανα. Όπω επεσήμανα και τα λιγότερα αναλάβω που παίρνουν κάθε φορά στο τραπέζι. Αυτό είναι γύρω τσόκα απ' έξω και το ζήτησα εγώ σήμερα. Οικονομίε, κύριε Κερνάτη. Του κυριού που πήρε τα 20 τη αφήσα. Ορίστε. Θα ήθελα να σταθώ και στο έκτο σημείο της αναφοράς σας στην έκθεση των οπτών μεγιστών, στο γεγονός ότι αδυνατούμε να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις που θα έχουν επί των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, καθώς υπάρχουν μέχρι τους έχουν αναφερθεί αγωγές ύψους 681.000 ευρώ που εδώ μέσα δεν εμφανίζονται, δεν καταγράφονται και πιθανόν είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε εμάς τώρα που έρχονται κάποιες αγωγές και αφορούν εκείνα τα χρόνια, πώς θα μπορέσουμε αυτά να τα παρουσιάζουν. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Από ποιον ελεγχτή. Τώρα, δυστυχώς με τις αγωγές, το τι ακριβώς, όπως γνωρίζετε, να μην έχετε επιλέξει ποτέ με δικαστήρια, δεν το συζητάμε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν ξέρεις ότι θα πληρώσεις αν δεν έρθει στο τέλος ο λογαριασμός. Οπότε, υπάρχουν κάποιες αγωγές το 2012, σίγουρα υπάρχουν το 2013, σίγουρα υπάρχουν το 2014. Ποιο ακριβώς
ποσό είναι το οποίο θα πληρωθεί τελικά, είναι μόνο σε υπάρξη τελεσίδη και δικαστική απόφαση. Μόνο τότε μπορείς να ξέρεις τελικά το οποίο θα πληρώσεις. Εντάξει. Ο κύριος Ζαπίδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Οι προπολογιστές πήραν τα στοιχεία που ζήτησαν ή όσα στοιχεία από αυτά και κατέγραψαν μια πραγματικότητα στις 31 λεπτά και το Δήμο. Ρωτάω τον προπολογιστή, εάν η διαφορά των 8,5 ευρώ στα 236.000 είναι ενός παρατήρησης, τι θα ήταν, θα ήταν πιο επιβαρημένη αυτή η παρατήρηση σχέση με αυτές που υπάρχουν εδώ μέσα. Εδώ υπάρχει μια αίσθηση που έχει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, συγκεκριμένες παραλήψεις κλπ. Θα είχαμε ακόμα μία. Ότι δεν συμφωνεί ένα ποσό τη τάξη, ένα διπλό τύπο ύπαρξη τη τάξη του 8 ευρώ. Τι θα γινόταν με τα παράπονα. Για να πάμε να διορθώσουμε εκ των υστέρων δύο χρόνια μετά σε ένα σύστημα που δεν έχουν πρόσβαση. Δηλαδή γιατί το ταμείο του παλιού δεν έχει καμιά θέση να πάει να μπει στο σύστημα να διορθώσει τα πράγματα. Εκτός κι αν, θες μας το πει ο Κουτός, μήπως για λογιστική τα του πεις έπρεπε να γίνουν προσταφαιρέσεις για να δούμε σε ζουσκυλισμό για τα 8,5 ευρώ ή θα έχουν παρατήρηση μας. Αυτό που θέλουμε να πούμε, να πω, δεν είναι το 8,5 σαν 8,5 ευρώ. Σε καμία περίπτωση δεν θα το συζητούσαμε, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ήταν αστείο το ποσό. Όλο αυτό το οποίο έγινε, όλο αυτό το πράγμα ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή το οποίο και αυτό καθόμαστε και εμείς. Είναι για βασίσεις οικονομική επιτροπή. Ενώ ακριβώς. Αν δεν είχε αποφασίσει δεν θα έπρεπε να τίποτα. Είχε κλείσει η οικονομική επιτροπή. Αν δεν είχε πάρει να πω οικονομική επιτροπή. Αν δεν γινόταν αυτό, θα υπήρχε πιο άλλο στα 236.000 ευρώ. Όχι. Πώς θα υπήρχε αυτό. Αυτά τα γραμμάτια αυτό είσαι κλείσει. Όχι. Δεν είναι έτσι. Ο ακυρώθηκε ένα δείγμα. Δεν είναι έτσι. Αλλά κλείσει. Να πούμε στο παιδί σας. Να πούμε στο παιδί σας. Ναι, να κάνουμε στο παιδί σας. Λοιπόν, να ρωτήσω και εγώ. Ναι, 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 ναι. Είχε κάτι άλλο. Όταν ουσιαστικά πάμε και κάνουμε τον έλεγχο που πήγε σε πρώτη φάση με τις κρατήσεις και διαπιστώνεται το δημοτολογικό έλεγχο ότι τελικά ξέρει ένα έταλμα ουσιαστικά πρέπει να είναι πληρωμένο χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη καταδικαστική για τα 4.600 ευρώ. Από την άλλη γίνεται και λοιπές ενέργειες, το οποίο δεν τα αναφέρω πάλι. Άρα λες, το ταμείο πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία σε όλο αυτό συνολικά. Αναφέρομαι. Και γι' αυτό πήγε, επειδή είναι συνοπτική έκθεση κάτω από τον ισολογισμό, γιατί αυτό δημοσιεύεται, το αναφέρουμε εκεί και ουσιαστικά σαν παραγωγή στις αναλυτικές μας μετά παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου. Εντάξει. Λοιπόν, η συζήτηση παραγωγής μας θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρογιάννη, εδώ στο ενεργητικό, λέει μείον οφειλόμενο κεφάλαιο 580.000. Αυτές οι 580.000 σε τι ίδια να φέρνουν. Από τη συμμετοχή που έχει ο Δήμος, από την παλιά την ωφελή επιχείρηση του Μουσουρπής, το οποίο παραμένει οφειλόμενο κεφάλαιο, στο Δήμο από την παλιά επιχείρηση στην ωφελή επιχείρηση του Δήμου Αθηνούς. Πόσο, 580.000 ευρώ. Τριβιστικό είναι αυτό, δεν είναι. Είναι πραγματικό με βάση τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις, γιατί ουσιαστικά το κεφάλαιο προσδιορίζεται με βάση τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Αλλά αυτό δεν έχει καταποιηθεί από τις παλιές επιχειρήσεις και παραμένει οφειλόμενη την επιχείρηση που ήρθε και μετέφερε στην κατάσταση και μετάφερε να συμφωνήσει. Άρα, εγώ μπορώ να σα εισπράξω, κύριε Καρογιάννη, το Δήμο. Ναι, τελικά ναι. Λοιπόν, οι ερωτήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Θα γίνουν τοποθετήσεις. Επί του οργανωτισμού, ο κύριος Βασιλιάδης, τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι αυτός ο ισολογισμός, ο οποίος έπρεπε να είναι πέστατη καιρό, έχει ένα χρόνο καθυστέρηση. Δικαιολογίες για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά οφείλω να πω ότι η δεύτερη χρονιά της οργάνωσης της
τεράστιας διαδικασίας των οργανωθέντων της Καλλικράτης. Η έλλειψη των υπηρεσιών του Δήμου, όταν έφτανε σημείο ακόμα και ταμείας, να κάνει να εισπράττει χρήματα, δεν έφτανε ποτέ. Και έπρεπε να τα έχει όλα έτοιμα από το λογιστήριο, και αυτός μόνο να πληρώνει και να εισπράττει, τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή, λογιστικά, οι καταστάσεις ήταν έτοιμες και οι μισθοδοσίες, και οι μισθοδοσίες πρέπει να έχουν από δύο υπαλλήλους, που είχε από ένας να τις προετοιμάζει και να τις κάνει και ο έλεγχος ένας υπάλληλος. Υπάρχει η έλλειψη. Η καθυστέρηση λοιπόν της έλευσης του ισολογισμού σίγουρα δεν δηλώνει ότι υπήρχε κάποια ανησυχία είτε από τον Ταμεία, ο οποίος εκτός το εξαγάγει, είτε από τη Δημοτική Αρχή, ότι ήταν κάτι παράξενο, διότι αν υπήρχε κάτι παράξενο θα το αποκλείσει την εποχή που ήταν άλλη είδηση και θα μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά και να μπορούσε να περάσει πολύ πιο εύκολα από τη διαδικασία. Άρα δηλώνει ότι δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα και ήταν έτσι ας πάει όποτε να είναι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τέτοιο καιρό ξεκίνησε την προετοιμασία των εκλογών και όσο παρόλο που είπατε δεν υπάρχει κανένα δικαιολογία, όσο να πει καλά ρόλο οι διαδικασίες της πίεσης και των ερωτών ως προς την κατεύθυνση. Τι βλέπουμε αυτόν τον ισολογισμό. Αν και άκυρα έρχεται, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα πολιτικά να συζητήσει, διότι έχουν δει τα πάντα έτοιμα να υποστηρίξει ή να μην υποστηρίξει. Ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα διαδικαστικά και διοικητικά στο Δήμο, τα οποία δεν είναι εύκολα πια να αναλυθούν και τα οποία θα διαλυθούν και αρκετό καιρό λόγω της έλλειψης του προσωπικού και των χρημάτων και των συνεργασιών με έξω υποστηρικτές του Δήμου που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα. Να κάνω έτσι μια διαδικασία και σίγουρα να πω ισχυρικά ότι ήταν μια διαδικασία και το 12 συμμαζέματος ενός Καλλικράτη τεσσάρων Δήμων να συνηθούν σε έναν οργανισμό, έτσι με πολλά που φέρνουν ακόμα 900.000 κρέη, τα οποία τα περισσότερα ήταν δικαστικά και είχαμε ξεκινήσει από το 2011 με 1.600.000 ευρώ και τώρα φέρνουν 900.000 ευρώ το 2012, έτσι που μαζεύτηκαν όλα αυτά τα κρέη. Συν ο προηγούμενος Δήμος να έχει, ξέρω εγώ, ο Δήμος Αμυρού εδώ να έχει 500.000 ευρώ δάνεια, ξαφνικά γίνανε 600 με τη συνένωση των Δήμων. Δηλαδή πήραμε 1.000.000 και κάτι δάνεια από τους όμορους Δήμους, ενώ ο Δήμος Αμυρού είχε λύσει ένα πρόβλημα και είχε κάτι πολύ παλιά δάνεια, το οποίο ήταν και ελάχιστο και τόκι τους, ήταν στο τέλος, ήταν στο ελάχιστο και ήταν διαχειρίσιμο. Δηλαδή αυτό φαίνεται από την αποτύπωση αυτού του προπολογισμού. Κάποια πρόστιμα, ή τα ΦΠΑ ή οτιδήποτε, ήταν ξέρω πρόστιμα στην Αμφισιακή με 8.000 ευρώ, είναι η παλιά Αμφισιακή που είχε ο Δήμος, στην οποία όταν πήγε να κλείσει και πήγε ο καταρριστής για να γίνει έλεγχος, διαπίστωσε ο Δήμος ότι η Αμφισιακή έπρεπε να λειτουργεί με ΦΠΑ και όχι χωρίς ΦΠΑ. Και έβαλε όλη τη χρονιά τις διαδικασίες του ΦΠΑ και βγήκαν τα συγκεκριμένα πρόστιμα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Ή για την επιστροφή του ΦΠΑ, εγώ μετά τη σέβη εμπειρία πρόβλημα θα πρότεινα να μην κάνει μεγάλες κινήσεις ο Δήμος, διότι όπως είπε και ο Δήμαρχος, μπορεί να βγουν μπροστά μας τις εμπορευανίκαιες, μπορεί να βγουν και άλλες διαδικασίες, αν έπρεπε δεν έπρεπε να έχει ΦΠΑ σε διαδικασίες της δραστηριότητας στο Δήμο και να θέλουμε λίγο προσοχή να κινηθούμε εκεί, να προχωρήσουμε να κάνουμε αιτήματα στο ΦΠΑ, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι οι διαδικασίες έχουν κινηθεί σωστά, γιατί στα επιστροφικά πάντα γίνεται ο έλεγχος. Δεν είναι απλές διαδικασίες. Όσον αφορά τα ελληματικά παραστατικά στις 924.000, δηλαδή στα δικαστήρια τη συγκεκριμένα, τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν ξέρω, αλλά επειδή το είχα συνηθίσει τρία χρόνια, δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα παράξενο. Έτσι, ως κύριο Δημοτική Αρχή, και τα πέρασε και τώρα έχει μείνει ουρά. Δηλαδή, τώρα το 2014-2015, άλλο να θες να πληρώσεις 2,5 εκατομμύρια και άλλο να πληρώσεις 150-200.000 στρατιώτες. Έτσι έχει μεγάλη διαφορά. κατανοώ το ότι ξεκινάτε τώρα τη ξανακλίνη για Δημοτική Αρχή και κάποια πράγματα έτσι σας φαίνονται και τα μεγαλοποιούνται και δεν έχετε καμιά εκείνη. Δηλαδή θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε 5 χρόνια μπροστά μας, θα το δούμε στην πορεία τώρα. Εντάξει, τώρα ξεκινάει την λειτουργία από το Γενάρη τη δικιά σας ουσιαστικά. Έτσι, ας κρατήσουμε πιο καλά και να μην τα σηκώνουμε όλα. Υπάρχουν ακόμη πόρτα για το διαφόρο. Δεν το ξέρω. Αυτό το λέω. Αλλά ό,τι και αν είναι, το δίνει ουρά. Τελειώνει.
δύσκολο να περάσει. Άλλο 2,5 εκατομμύρια, φαντάζει να έχει 2,5 εκατομμύρια τώρα στην κυβέρνηση. Και να έχω την κατασχέση του Δήμου και λογαριασμοί και να τρέξει όλη μέρα να μαζί του υπαλλήλου να σώσει τι περιουσιακέ καταστάσει του Δήμου. Γιατί 1,5 εκατομμύριο φανταστεί αν είναι από πίσω και να πώ διεκδικούσαν τα χρήματα συγκεκριμένα. Όλοι οι άνθρωποι δύο χρόνια τρέχαμε για αυτή τη διαδικασία. Τώρα. Να προλάβουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Έτσι δεν είναι απλή. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Θέλω να τελειώσω τελειώνοντας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ψήφιση και να λειτουργήσει ο Δήμος του, έστω και με τη φύλαξη που έξερα, αλλά πρέπει να ψηφιστεί για να προχωρήσει ο Δήμος στις διαδικασίες, να μην υπάρχει κρεμότητα. Και όσον αφορά τα συγκεκριμένα, νομίζω πως μέσα στην εβδομάδα, αν υπάρχει μια καλή συνεργασία στις διαδικασίες, αυτό λύνει το ζήτημα. Και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι αυτή τη στιγμή ήρθαμε εδώ που είμαστε. Υπάρχει παρατήρηση γιατί δεν πήρα τα στοιχεία ο Κωτή που θέλαμε. Γιατί αν τα είχαν πάρει αυτά, θα ήταν ξεκάθαρο και θα παίρνανε μια σωστή απόφαση. Έτσι, και εκεί, έτσι, να μου τρέψετε κύριε Δήμαρχε, από αυτήν την προσωπικά, ότι έχουν λύσει την πίσω τρέφη εδώ πέρα. Και να είναι συγκεκριμένα. Ενώ νομίζω πως γίνεται. Και χωρίς ταμεία γίνεται. Με μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και των λογαριασμών τη διαδικασία των τραπεζών, νομίζω ότι θα είναι μια ξεκάθαρη άποψη να μην αφήνουμε τέτοια απονομήματα γιατί για χρήματα δεν μπορεί να μιλάς τόσο εύκολα και να ξέραμε ακριβώς και να ήμασταν ή αμήνυτοι ή μεταλλημμένο το ζήτημα. Και έτσι προστατεύεις και τον Δήμο, αλλά και τους υπαλλήλους που τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν είναι εύκολο να μιλάς για τέτοια πράγματα με το Συμβούλιο δημόσια, χωρίς να έχει κλείσει το ζήτημα. Γιατί νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε, να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι η παρατήρηση είναι σωστή από τους οπτούς. Δεν πήραν τα στοιχεία, έγινε αυτό. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αν ήταν κάποιο υποδούμενο πίσω δεν θα έπαιρνε το 8 ευρώ διαφορά, δηλαδή θα ήταν ακριβώς και θα το έχει κλείσει το σύνθημα. Και το δεύτερο, αν δεν είχαμε πάρει την απόφαση της οικονομικής και ήταν διόρθωση πιο μπροστά από την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δεν θα το συζητάγαμε τώρα. Αλλά επειδή εκείνα τα στοιχεία πήρε απόφαση της οικονομικής επιτροπής, μετά δεν μπορεί η οικονομική επιτροπή να αποδεχτεί τις μετέπειτα διορθώσεις. Το κυρίαρχο για μένα είναι ότι διορθώθηκαν τα συγκεκριμένα μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν, κύριε Δήμαρχε, δεν είχαμε πάρει εκείνη την απόφαση και δεν πέραμε τη δεύτερη, αυτή τη στιγμή θα προηγούνταν οποιασδήποτε διορθώσεις και δεν θα πει τίποτα να καταλογίσουμε σε οποιοδήποτε πάει, ακόμα και αν τα διόρθουμε. Αλλά δεν επιτρέπεται να διορθώσει οτιδήποτε αν πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να το εισαγάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ήταν το λάθος του υπαλλήλου για μένα και όχι στην διόρθωση στην οποία αν είναι σωστά δεν είχε καμία ευθύνη. Έτσι. Και δημιουργήθηκε όλο το ζήτημα και αναγκάστηκαν και οι ορκωτοί λογιστές, από τη στιγμή που έγινε μετά, να το κάνουν σε παρατήρηση. Γιατί αν πριν την Οικονομική Επιτροπή, πριν την Οικονομική Επιτροπή, είχε διορθωθεί πιο μπροστά, δεν θα το βλέπαμε παρατήρηση εδώ. Και καλά κάνει και το κάνουν παρατήρηση, διότι ήταν εκ των υστέρων. Αν ήταν πριν, δεν υπήρχε παρατήρηση εδώ. Γι' αυτό να το κοιτάξουμε εσωτερικά δηλαδή, να το κλείσουμε και έχουμε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο. Αν πραγματικά υπάρχει θέμα, με την εσωτερική, με το εσωτερικό έλεγχο, οδηγούμαστε οπουδήποτε πρέπει να οδηγηθούμε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή είναι η πρότασή μου τώρα, σε τελειώνω. Ο κ. Τσανής τοποθέτει. Εγώ, καλησπέρα καταρχήν όλους. Διάβασα με προσοχή την έκθεση των ορκωτών λογιστών και τον ισογωγισμό του Δήμου και θα αδημούσανε τη δουλειά τους αν επικεντρώναμε μόνο σε αυτή τη διαφορά. Το οποίο και εγώ συμφωνώ όσον αφορά αυτό με τα εντάγματα που συζητούσαμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να έχουμε άποψη καταρχήν σε σχέση με το ταμείο. Αν υπάρχουν τα χρήματα. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν ξεκαθαριστεί το θέμα με τα χρήματα, ξεκαθαρίζουμε το θέμα αν συζητήσουμε για επεξαίρεση ή διαφθορά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορούμε να το λέμε με ελαφρά την καρδία. Άρα αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί πρώτα απ' όλα από μας. Πάμε το δεύτερο. Εξαρτάται πως θέλουμε να δούμε το ποτήρι. Και αυτό δεν αφορά μόνο την προηγούμενη δημοτική αρχή, αφορά και την τωρινή. Γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει σοβαρή δουλειά. Αναδεικνύεται ένα σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης του Δήμου.
Δεν λέμε ότι είναι μηδέν. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την έκθεση και αφορούν την οργάνωση του Δήμου. Αυτό αφορά τη λειτουργία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία όμως πολιτικά το πλήρωσε, έχασε τις εκλογές, αλλά αφορά και τη λειτουργία τη δικιά σας και τους 5 μήνες που είστε στη διοίκηση, αλλά και το επόμενο διάστημα. Το αν γίνονται βήματα εξορθολογισμού της λειτουργίας του Δήμου, αν θα πάμε μπροστά ή αν θα μένουμε στάσιμη και θα κυλήσουμε πίσω. Και να αναφέρω κάποια πράγματα. Γιατί εμφανίζονται αυτά. Λέμε ισολογισμός του 12. Πότε έπρεπε να συζητηθεί ο ισολογισμός του 12. Ήταν λογικό να συζητηθεί μέχρι το τέλος του 13. Και ο κ. Χατζηδιάκος είπε πριν να πάει το 14. Εμείς το συζητάμε το 15. Υπάρχει σοβαρό θέμα σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει ένα άλλο. Από ανοργανωσιά το αφήσαμε, δεν είχαμε και άλλους να το κλείσουμε πριν. Ναι, αυτό το άλλο σίγουρα το έχει ο κ. Χατζηδιάκος. Αλλά η ανοργανωσιά και η ευθύνη οργάνωση στο Δήμο φυσικά και υπήρχε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν άλλα θέματα. Για παράδειγμα, το 12 που συζητάτε. Είχαμε αντιδήμαρχο, ο οποίο δεν συμμετείχε στην Οικονομική Επιτροπή. Είχαμε αντιδήμαρχο, ο οποίο δεν είχε δικαίωμα να υπογράψει καμία έγκριση προμηθεών. Μήπω και σήμερα γίνεται το ίδιο. Και πάτε σε ένα δήμαρχο κεντρικό μοντέλο. Ρωτάω, δεν ξέρω. Σα απαντήσω. Ταυτόχρονα, είχαμε ταμεία και εισπράκτορα. Οι οικοτηλογιστές λένε ότι δεν εναρμονιζόταν το ταμείο με τους στρατιωτικούς λογαριασμούς. Αυτό κατά τη γνώμη μου δικαιολογεί κατά πολύ τον πλάνο. Αυτό όμως δεν έρχεται, δεν είναι αποτέλεσμα δεν και καλά γιατί κάποιος έχει μια αίρεση να κάνει κάτι παράδειγμα ή παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνεται γιατί δεν έχει καλή οργάνωση στο Δήμο. Δεν έχει οργανώσει σωστό προϋπολογισμό ή σωστές αναμορφώσεις με αποτέλεσμα για να μπορείς να διαχειριστείς την καθημερινότητα να χρειάζονται σβησίματα και τραυσίματα. Και σε αυτό είναι θέμα καλής οργάνωσης και δεν πρέπει να παρατηρηθεί από εδώ και πέρα. Για παράδειγμα, δεν είχαμε οικονομικές καταστάσεις εσόδων-εξόδων όπως προβλέπει ο νόμος κατά μήνα. Γι' αυτό θα πρέπει να το δείτε. Γιατί όταν έρχεσαι να ελέγξεις μετά από 3 χρόνια ή μετά από 2 χρόνια, ολόκληρο έτος, είναι πρόβλημα. Αυτό εντάσσεται από παρακάτω και στις υπηρεσίες, στην αυστηροποίηση των υπηρεσιών αυστηρών ελέγχων. Δεν είναι ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση των υλικών, αποθήκη αναλωσίμων με ορισμό αποθηκάρι. Ο Δήμος δεν έχει σοβαρές αποθήκες, σοβαρή αποθήκη δηλαδή, και όταν εννοούμε αποθήκη, δεν εννοούμε το κτίριο, εννοούμε τη διαχείριση, εννοούμε τον αποθηκάριο, ο οποίος έχει ευθύνη να διακινεί τα λαλώσιμα με πρωτόκολλα όπως αναφέρει η έκθεση των οργωτών μέσα κτλ. Κτλ. Που στα περισσότερα υπουργεία, από ό,τι εικόνα έχω, υπάρχουν αυτά τα πράγματα και στις περισσότερες υπηρεσίες. Μιλάμε για απογραφή παγίων. Το οποίο αν καθιερώσουμε ένα τέτοιο θέμα, εμείς ακόμα δεν έχουμε καταγράψει τη δημοτική περιουσία. Είχε γίνει μια προηγούμενη προσπάθεια από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ξεκινάει ξανά αυτή κτλ. Κτλ. Αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Η δημοτική περιουσία είναι ένα όπλο μας και προς αξιοποίηση. Και κάθε χρόνο να γίνεται απογραφή του παγίου. Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχουν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Αλλά για να γίνουν να λειτουργήσουν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να δημοναμορφώσεις τις αντίστοιχες δομές. Είτε αυτό αφορά το ταμείο, είτε αυτό αφορά την αποθήκη λοιπόν κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε και κουπάρι. Γιατί εγώ είδα και άλλα σημεία μέσα σε αυτή την έκθεση. Είδαμε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη βεβαίωση και η εισπράξη για το ειδικό τέλος ατομικών προϊόντων, για τους δημοτικούς φόρους, τα δημοτικά τέλη κτλ. Κτλ. Και αυτό αναφέρεται και στη σελίδα 40 και στη σελίδα 41.
Ναι. Κύριε Δημαρχέ, το δέχεστε, το είδατε. Τι εφαρμόσατε όμως πριν από δύο μήνες. Όταν σας φέραμε ολοκληρωμένη πρόταση για δημοτικά τέλη, εσείς μας έλεγες να κάνουμε 20% μείωση τώρα τσικίες και τα βλέπουμε μετά. Μήπως έρχεται, περιμέναμε δηλαδή μετά από δύο μήνες αυτό που σας λέγαμε χτες, αντί να καθίσετε να διαβουλευτείτε. Για το 2012. Είναι μέσα. Σε παρακαλώ να πούμε. Τον διαλογισμό. Τι πράγμα. Έχει τελειώσει και ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε. Και ο χρόνος έχει τελειώσει. Ακούστε, συνάδελφοι, σε μια ειδική συνεδρίαση. Το θέμα να το συζητήσουμε. Σε μια ειδική συνεδρίαση. Σε φεύγω από τους χρόνους. Έγιναν 700 ερωτήσεις. Εγώ δεν ξεφεύγω από το θέμα. Από τους χρόνους ξέρω το θέμα τι. Κύριε Τσανή, μπορεί να τελειώνει. Τι τα προγράμματα ξέρω τι γίνονται. Περιμένω να τελειώσει ο κύριος Κόβαρης, εκεί ακόμη. Να τελειώσει ο κύριος Τσανής. Και αν θέλει, ας το παρακολουθεί μετά να τον απαντήσει και το θέλω. Είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό του ισορροπισμού. Αν θέλετε να συζητάμε τον ισορροπισμό, θα συζητάμε και επί της ουσίας. Δεν θα κολλήσουμε μόνο σε ένα έγγραφο. Είπαμε γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει μέσα η έκθεση. Και αφορά τα έσοδα του Δήμου. Και μάλιστα είχαμε φέρει πρόταση και έρχεται ο ισολογισμός να δικαιώσει την πρόταση που σας κάνω. Ελπίζουμε για το 2014, δεν τη δέχεται, να διαβουλευτείτε και να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση για το 2015. Όπως επίσης ο ίδιος ο συλλογισμός, ο ισολογισμός και η έκθεση των ναρκωτών μας δικαιώνει στο θέμα πολιτικής μας απέναντι στη ΔΕΙΑ στις σελίδες 23-24. Εμέσως πλήσαχος, αυτή είναι υπονοούμενο, ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε πελάτη τη ΔΕΙΑ. Γιατί η ΔΕΙΑ είναι ένα τμήμα του Δήμου και η οποία είναι μια κοινοφιλής ανταποδοτική επιχείρηση. Μιλάει επίσης και για την εντατικοποίηση τη ύπαρξη των οφειλών κτλ. Άρα, εγώ καταλήγοντας, δεν θέλω να πω. Πάρτε αυτό, την έκθεση που μου στείλατε, βάλτε την κάτω. Και κοιτάξτε να βαδίσετε και να πάρετε στοιχεία από αυτά για την οργάνωση του Δήμου από εδώ και πέρα. Και να δούμε μετά από ένα χρόνο, μετά από δυο, και να κάνετε το δικό σας απολογισμό να μας πείτε ότι βελτιώσατε την οργάνωση του Δήμου. Πολύ φοβάμαι ότι μέχρι τώρα δεν το έχετε δει. Σας χτυπάω το καμπανάκι, έστω με αυτό, καθίστε να το δείτε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σουλαράκος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Κόβαρη, αν θέλετε μιλήσετε, θα σας απαντήσω μετά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Σουλαράκος. Δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω τούτο ότι εγώ δεν θα ψηφίσω με επιφύλαξη. Γιατί μέσα στην έκθεση... Ο κύριος Σουλαράκος θα ρωτήσω, ψηφίζει όσο έχει... Θα πω στη δευτερολογία. Εγώ θα πω τώρα. Διότι είναι πάνω. Γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρολογία, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, δείτε εκπροσωπικό να τοποθετηθείτε, να διαβάσετε παρακάτω το προσωπικό. Έτσι είναι ο κανονισμός. Δεν είναι ηλεκτρολογία, θα κάνετε μετά εσείς, θα κάνω όλη την ηλεκτρολογία και θα περιμένουμε από τον Δημαρχέ. Για να αρχίσει ο Δήμαρχος και να αρχίσει την ηλεκτρολογία. Δημαρχέ, θα έχω επικαιρόμα για την ηλεκτρολογία. Όχι, θα κάνετε ποτέ σε ηλεκτρολογία, κάνετε 4 ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις, τοποθετήστε. Όχι, αν είναι προσωπικό, θα έκανα με ερωτήσεις, θα έκανα τοποθέτηση. Θα έκανα με Σεβασμό. Εγώ σέβομαι τον Δημοκρατή. Δεν σέβεστε καθόλου. Εσείς μπορείτε. Όχι. Όχι. Σκέφτεστε θέλω να έχω και πάλι τακτική. Είναι ενάντια των υπολείπων 26 δημοτικών συμβούλων που καθόμουν στην αίθουσα αυτή. Αυτά να τα πείστε. Ότι δεν κάνετε δευτερολογία, δεν κάνετε προδικάζοντα, δεν κάνετε δευτερολογία. Γιατί δεν την κάνετε με την πρωτοβουλία στην Κερατσαλή. Γιατί περιμένω. Αν υπάρξει από προσωπικού βεβαίω θα πείτε. Αν υπάρξει από προσωπικού βεβαίω. Αλλά δεν είναι στο αγνώριο εσύ αν δεν έχει εξηγήσει και απαντήσει για όλα τα θέματα που θα πρέπει. Δεν είπα αυτό κύριε Δημαρχέ. Μάλλον εσείς καταλαβαίνετε λάθος κάποια πράγματα. Όταν μιλάω δεν το διακόπτει, κύριε Τσελίνε, σέβεστε. Έτσι. Μιλάς στο δημοτικό σύμβουλιο. Εδώ μέσα είναι δημοτικό συμβούλιο.
υπάρχουν κανόνες και θα πρέπει να είσαι αυτοκόλλητα. Και αυτή τη στιγμή εσείς, εις βάρος της Αρχής των Υπολείπων 26 χρόνων, μιλάτε για τέταρτη φορά. Εις βάρος, και δεν τους έλεγε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλάτε. Μας δίνετε πολύ καλό μήμα και με προβάλλετε πολύ καλά στην πλατεία. Εγώ είμαι το μέρος σας. Αλλά δεν θα κάνετε κατάκριση σήμερα. Εγώ θα σας βοηθήσω να συνεχίσετε αυτό που κάνετε στην πλατεία. Έχω να πω όμως τα εξής. Έχω και εγώ δικαίωμα να μιλήσω διαδικαστικά. Έκανα μόνο ερωτήσεις και έκανα μία τοποθέτηση. Ερωτήσεις έχω κάνει. Εγώ μπορώ να τελειώσω. Επίσης ώρα ερωτήσεις ήταν. Μπορώ να τελειώσω. Τελειώστε για τσάμι. Έκανα τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν συμμετείχα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάμε για ένα ισολογισμό του 2012. Είναι δικαίωμά μου μετά την τοποθέτησή μου και αυτό είναι η αρχή της διαβούλευσης. Να ακούσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους που έχουν να τοποθετηθούν και στη δευτερολογία να πάρω θέση μετά τη διαβούλευση στο ποια φάση στάση θα κρατήσω στην ψηφοφορία. Αυτό πιστεύω προάγει τη διαβούλευση και μάλλον απορρίπτει τους ισχυρισμούς και τις κατηγορίες που μου προσάγει. Έχετε περιευθεί και στέλνει. Δεν κάνουμε διαβούλευση εδώ πέρα. Συνεδριάζουμε. Άλλη είναι η διαφορά της διαβούλευσης και άλλη είναι η διαφορά της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση. Άρα έχω βάσει στην έννοια να ψηφίσουν τα παιδιά. Τώρα η κομμάτι του συμβούλου σε ψηφία. Δεν καταλαβαίνω. Εσεί τα προεδρεύετε εδώ μέσα. Δηλαδή εγώ δεν έχω το δικά μου. Εσύ δεν έχω το δικά μου. Δεν έχω το δικά μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα το πηγαίνετε κάθε μέρα. Εσύ δεν έχω το δικά μου. Στα χέρια που έχω το δικά μου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα για τον παρόντα ισολογισμό. Έχω να πω τούτο, ότι κατά την συζήτηση των ερωτήσεων παρουσιάστηκαν πάρα πολλά κενά. Αυτά τα κενά τα οποία εμένα δεν με εμπνεύσανε, παραδείγματος χάρη 236.000 το κόβουμε και το σκάβουμε στο νηστέρο, το τεμαχίζουμε. Αυτές οι 236.000 είχαν δει μέσα στα δύο. Εγώ ρωτώ τον εαυτό μου και ρωτώ και οποιοδήποτε, δεν ξέρω. Μετά είδαμε μια περίπτωση διπλοπληρωμής. Τώρα παρουσιάστηκε εκ των υστέρων ότι μία φορά πληρώθηκε, αλλά δύο φορές είναι γραμμένο. Δεν είχα πει αυτό το πράγμα. Αυτό έχει υπόνοιες. Υπάρχουν πάρα πολλά και ως εκ τούτου εγώ δεν θα ψηφίσω τον παρόντα ισολογισμό με αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν ήρθε πλήρως και δεν με διαφώτισε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ετσόπας. Κύριε Πρόεδρε, δύο πράγματα θέλω να επισημάνω. Νομίζω τα λέει και ο εισήγηση του Ορκωτού. Και αυτό που είναι σοβαρό θέμα είναι η περιουσιακή κατάσταση του Δήμου και πώς αυτή είναι καταγεγραμμένη και αν θα πρέπει να καταγραφεί. Εγώ θα έλεγα δηλαδή ότι υπάρχει καταγεγραμμένη, όμως υπάρχει όμως και καταπατημένη περιουσιακή κατάσταση του Δήμου. Είτε αυτά είναι αλλοτεμάχια, είτε είναι οικόπεδα, μπορεί να είναι και κτίσματα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δει η σημερινή διοίκηση του Δήμου, δεν ξέρω πώς τα είδα και οι προηγούμενες, και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αναλάβει άμεσα ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Ένα ακόμα ζήτημα είναι, γιατί διαπιστώνουμε εδώ πέρα ότι υπήρχαν εντάλματα, δεν υπήρχαν εντάλματα, καταργήθηκαν, ήρθε μετά από δύο χρόνια ο άλλος και έγραφε βιβλίο η Έσβηνε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες και θα πρέπει να αναζητηθούν στο τι δικλείδες ασφαλείας χρησιμοποιεί μία διοίκηση για να πάρει το έργο της ή για να ελέγχει το έργο της. Τι χρησιμοποίησε δηλαδή αυτό το διάστημα ή η προηγούμενη δημοτική αρχή, οι προηγούμενες ή και η σημερινή. Κατέβηκε ένα πρωί στο ταμείο και να του πει δώσμα στο ταμείο σου. Πήγε το μεσημέρι να δει τι ταμείο έκανε σήμερα. Με χαρτιά. Και τι υπάρχουν, είτε στις τράπεζες, είτε σε αξιόγραφες ή οτιδήποτε. Και αν δεν το έκανε, θα πρέπει να το κάνει, με συγχωρείτε. Και η εισήγηση του κάθε οργανωτού κάθε φορά είναι μπούσουλα για τη διοίκηση.
Αν λοιπόν αυτά που επισημαίνονται, είτε είναι έλεγχος ταμείου, είτε είναι διάφοροι πόροι του Δήμου κλπ. Που προβλέπει και εισηγείται, αν θέλετε, εμέσως εισηγείται ο Ορκωτός, αυτά πρέπει να γίνουν αντικείμενο δικό σας και να τα εφαρμόσετε. Τέλος θέλω να πω ότι όλη αυτή η μιζέρια μας και η μιζέρια των ισολογισμών ή των απολογισμών ή οτιδήποτε κάθε φορά που συζητάμε, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, θα πρέπει να πηγαίνει και σε ένα άλλο κανάλι, να χτυπάει και ένα άλλο στόχο, αυτό που είναι η διεκδίκηση των κοινών αυτοτελών πόρων. Αν λοιπόν από εκεί πέρα δεν μπορέσουμε να πάρουμε κοινούς αυτοτελείς πόρους, να πάρουν περισσότερα χρήματα, να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα από την κεντρική διοίκηση, εννοώ πάντα, τότε θα αντιμετωπίζουμε συνέχεια τη ΔΕΙΑΛ σαν πελάτη. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ψήφισα ποτέ κανέναν προϋπολογισμό στο Δήμο, δεν θα ψηφίσω έτσι και δεν θα εγκρίνω και τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Ο κύριος Παραμάς. Θα ξεκινήσω λίγο από τα θετικά στοιχεία και όπως ανέφερα στην αρχή των ερωτήσεων, είχα πει ότι επειδή θεωρώ ότι κάνα σπουδαία δουλειά, πολύ καλή δουλειά η Ορκωτή, αυτό να γίνει οδηγός και να τα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει ο Δήμος για να μπει σε μια καλύτερη οργάνωση. Αυτά που θέλω να επισημάνω λιγάκι είναι το κάτι δύο-τρεις παρατηρήσεις που έχετε κάνει που είναι απλές αλλά σημαντικές και σε κάποιες από αυτές έχουμε και μπει και εμείς στην πορεία του χρόνου, τα έχουμε ζητήσει και θα γίνω πιο καταλυτός τώρα που θα το πω. Λέτε σε κάποιο σημείο φυσική απογραφή του πάγιου εξοπλισμού και έλεγχος λειτουργικότητας κάθε έτος. Σαφώς δεν το συζητάμε. Γι' αυτό ζήτησα και εγώ κατ' επανάληψη να μου πούν ποια μηχανήματα δουλεύουν, τι έχουμε στην ιδιοκτησία μας, τι δεν υπάρχει, να ξέρουμε τι κάνουμε και αν θα αποφασίσουμε αν θα πάρουμε κάποιο κλαδοφόρο ή όχι. Αυτό το νόημα έχει. Αυτά πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο η απογραφή, με μια σωστή οργάνωση και μια σωστή απογραφή, να ξέρει ο Δήμος τι έχει. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλή παρατήρηση σωστή. Δεν το συζητάμε. Λέτε σε κάποιο σημείο οι πληρωμές να γίνονται μέσω τραπέζης και όχι μέσω του ταμείου. Για να είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε. Σαφώς δεν το αρνείται κανείς. Αυτό το αντιληφθεί ο Δήμος ότι όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μέσω τραπέζης πλέον. Και οι μικρότερες και όχι από το ταμείο. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, το λένε οι ορκωτοί. Εγώ επαναλαμβάνω κάποια πράγματα διότι εδώ. Πάρα 500 ευρώ πάει μέσα στην τραπέζα. Είναι θέμα νόμου του κράτου. Πάρα 500 ευρώ πάει στην τράπεζα. Πρέπει να κι άλλα λέει ο νόμος και εδώ βρήκαμε μπλάνκο. Πάρα 500 ευρώ μόνο για μέσα στην τραπέζα. Εντάξει. Εγώ δεν επισημαίνω. Το λένε ο ορκωτοί, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι κακό. Έτσι. Υλικά και αναλώσιμα. Συμφωνώ κι εγώ. Όταν λέμε αποθήκη, δεν εννοούμε μόνο για τα μεγάλα μηχανήματα και τα μηχανοστάσια κτλ. Πρέπει να τηρούνται καρτέλες αποθήκης και για τα αναλώσιμα. Δεν συζητείται αυτό και θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνος, κάποιος υπάλληλος που θα δίνει λόγο ότι γίνανε τα αναλώσιμα. Αυτά είναι απλές διαδικασίες. Αυτά όμως όλα δείχνουν μια οργανωσιά που υπήρχε. Εύχομαι αυτή να μην συνεχίζει να διορίζεται. Αυτό που μου μένει περισσότερο και το οποίο είναι και παρότρινση και το συζητήσαμε και προηγουμένως για το Δήμο είναι ότι. Κύριε Χατζηκυριακό, εγώ δεν έχω διακόψει ποτέ κανέναν. Θα σβηθεί κάποιος να το πει. Έτσι. Κύριε Τσενίση, είναι έτσι. Ναι, αυτή είναι η ιστορολογία μετά. Με το να πέσει και κάνει κουβέντα, αλλά δεν ήταν ολιά. Ακούγεσαι με διακόπτη. Εγώ δεν έχω διακόψει κανέναν. Όλη την προσοχή του ακούω και όταν είμαι τοποθετηθώ, τοποθετούμε. Εντάξει. Εκεί που πρέπει να μείνουμε είναι και το επισήμανα εκεί που είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις. Εγώ νομίζω ότι ο Δήμος δεν πρέπει να παραιτηθεί από αυτά και πρέπει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να εισπράξει ό,τι είναι να εισπραχθεί. Γιατί παίρνουν και πολλά ερωτηματικά. Μετά από την όλη συζήτηση που έγινε εδώ μέσα, θεωρητικά το θέλω το ερώτημα, με αυτά που άκουσα και με τα μπλάνου και τα αυτά, μήπως υπάρχουν ποσά που έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο. Τέλος πάντων. Ό,τι όσοι οφείλουν, μην το αφήσετε. Σαν Δήμος, κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τουλάχιστον όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ πέρα, ας γίνει μπούσουλας ο οδηγός των ορκωτών μελλοντικά για το Δήμο. Εγώ επειδή παρουσιάστηκαν σκοτεινά σημεία, μάλλον δεν θα το ψηφίσω. Στην αυτή. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, ο κύριος Μαμούρας, ο κύριος Τσαμπίρας, τι θα τα μιλήσουν, κύριε Παπαϊάνο.
είναι μια ειδική συνεδρίαση. Προβλέπεται να ξέρουμε στην προεκλογία 5 λεπτά, στην προεκλογία 3 λεπτά. Επαναλαμβάνω και στην συνέντευξη. Δεν φιλοδοξούν μόνο οι αρχηγοί. Δεν φιλοδοξούν. Βέβαια είναι μια ειδική συνεδρίαση. Εγώ θα έχω την ανοχή σήμερα, επειδή είναι πολύ από το σοβαρό θέμα και ανήκει σε κάθε διαδικασία και σοβαρά πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει. Λοιπόν, οι συνάδελφοι, ο κύριο Μαμόνα, ο κύριο Μαμόνα. Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω την ομιλία μου, θα ήθελα να διαφωνήσω κάθετα μαζί σα. Η δευτερολογία ήταν ένα κατεκτημένο δικαίωμα 8 ετών. Ήμασταν μαζί πλάτη-πλάτη όταν τα διεκδικούσαμε και τα λέγαμε. Και απορώ πώ αλλάξατε μόλι πήρατε την εξουσία. Πώ αλλάξατε τακτική. Έχετε δευτερολογήσει και τριτολογήσει στην πορεία σα. 8 χρόνια ήμασταν μαζί πλάτη-πλάτη και λυπάμαι πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, θα ήθελα να σας φέρω ένα δώρο και το δώρο αυτό θα έλεγε ότι διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπίζω με το δικαίωμά σου να τα λες. Έπρεπε να το έχετε κολλημένο εκεί απέναντι για να το βλέπετε. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί πάτε να υποβαθμίσετε τους συμβούλους, πάτε να τους κόψετε τη φωνή. Προσωπικά δεν το δέχομαι κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι είστε σε λάθος δρόμο. Αρχίζω λοιπόν την ομιλία μου. Επειδή έχετε κάνει 7 φορές παρατήρηση από τη μέρα που ξεκινήσαμε, θα σας πω κάτι απλό. Είστε ο μόνος που έχετε μιλήσει 10 φορές στην ομιλία και πάνω από τον χρόνο που λέει το παιδί. Εγώ δεν μιλάω για τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Τον χρόνο μπορείτε να μην διακόψετε. Αν και θέλω να σας πω το εξής, ότι επειδή μιλάω και γρήγορα, σύμφωνα με τη θεωρία της ειδικότητας, έπρεπε να μου δείτε τουλάχιστον λίγα παραπάνω. Αν κοιτάξετε, τους μετασχηματισμούς που χρησιμοποιήσει ο Αϊνστάιν, θα δείτε ότι διεκούνται. Πάρε βασίλια, άμα δεν κάνει αυτά. Συζητάμε έναν απολογισμό, υπάρχουν δύο πράγματα ουσιώδη που πρέπει να δούμε. Το ένα είναι τα νούμερα και το άλλο είναι η ωφέλεια, η ζημιά, η διαχείριση πώς έγινε και το είδος της πολιτικής που ασκήθηκε. Από αυτά τα πράγματα λοιπόν έτσι μπορεί να διαβάσει κατά την ταπεινή μου άποψη τον ισολογισμό κάποιος. Η πρώτη είναι μια τοποθέτηση η οποία είναι λογιστική, έχουμε νούμερα τόσα έσοδα, τόσα έξοδα και θα με ενδιαφέρει αυτό μόνο για να λείπουν μέτωπος. Αυτό ενδιαφέρει ένα μέτωπο. Τι έγινε στο τέλος, έχει κέρδη εταιρεία, θα πάρω, αλλιώς θα χρειαστεί να βάλω λεφτά. Αυτό είναι το ένα, είναι το στεγνό. Είναι αλήθεια ότι αυτά δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω και πολύ, ανέκαθεν με αυτά είχα μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αρμοδιότεροι μου. Θα θέλω όμως να πω ότι πρέπει να το δούμε για την ωφέλεια, τι ωφελήθηκε, πώς διαχειριστήκαμε, πώς διαχειρίστηκε η συγκεκριμένη αρχή αυτά τα χρήματα. Εκεί είναι η ουσία και η δική μας κριτική. Λοιπόν, αν είχαμε ζημιές, δηλαδή ζημιές στους πολίτες, αν είχαμε κακή διαχείριση και εν πάση περιπτώσει τι είδος πολιτική ασκήθηκε. Από 2-3 ψήγματα μπορεί να δει κανείς ότι ουσιαστικά ασκήθηκε αυτή την εποχή όπως λέγαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια μια λαϊκίστικη πολιτική. Ξέρετε και αυτό που φαίνεται, βασικά φαίνεται στο ότι οι απαιτήσεις όπως επισήμανε ο κύριος Γκρανάς είναι πάρα πολύ μεγάλες. Διορθώθηκαν πάρα πολύ που σημαίνει δεν ζητήθηκαν. Και εδώ θα ήθελα, χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω τον Δήμαρχο, ότι νομίζω ότι άρχισαν και γίνονται βήματα. Εξήγησε την προηγούμενη φορά. Είχαμε σε ψηφοφορία ένα τέτοιο θέμα. Άρα, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να μην μας γίνεται τόσο μεγάλη κριτική. Νομίζω ότι δεν μίλησα για κριτική, κύριε Πρόεδρε. Δεν μίλησα για κριτική. Λέω γενικώς. Δεν είπα να μην μας κάνετε, να μην μας γίνετε, είπα. Γενικώς. Στο σημείο αυτό δεν έκανα κριτική. Ναι, ναι, ναι. Ευχή. Είπα. Λοιπόν, επομένως, θα πρέπει να δούμε βασικά τον ισολογισμό εάν έγινε ατασταλία. Γιατί το θέμα της σύσπραξης των εσόδων το λέγαμε εμείς 8 χρόνια. Και λέγαμε γιατί δεν γίνεται και είναι το είδος της πολιτικής που έχει. Τώρα, ήθελα να επισημάνω και εγώ που έλαβε πρόλαβε ο κύριος Τσανής για τις μηνιαίες καταστάσεις στην αποθήκη και τα παλιά χρέη. Οι μηνιαίες καταστάσεις θα μας βοηθούσαν πάρα πολύ να διαβάσουμε τον ισολογισμό για να δούμε βήμα-βήμα. Και νομίζω τώρα ότι αυτή η παρατήρηση θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας γιατί πέφτει στις πλάτες μας.
Άρα μηνιαίες καταστάσεις να είμαστε μέσα στον νόμο, πέφτει στις πλάτες μας πια. Η πολιτική θα την έχουμε εμείς από εδώ και πέρα για τους δικούς μας ισολογισμούς. Όπως επίσης για την αποθήκη. Δεν λέμε ότι πρέπει να γίνουν όλα όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια μέσα σε ένα χρόνο ή σε έναν χρόνο, αλλά ας αφήσουμε μέρος του μυαλού μας να υπάρχει αυτό για να μην το βρούμε μπροστά μας. Είπαν οι συνάδελφοι ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά από τους ορθωτούς λογιστές. Δεν θα έχω καμία αντίρρηση. Θέλω όμως να επισημάνω ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που έγινε η αναφορά στο θέμα των 236.000. Αυτό το πράγμα υπάρχει μια ασάφεια είτε εσκεμμένη είτε μέχρι σε εκεί μπορούσε να το πει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το πράγμα έρχεται με πολύ μεγάλη ασάφεια και μας βάζει σε πελάτες και μας βάζει σε προβλήματα που πιθανόν να είναι μεγάλα, αλλά πιθανόν να μην είναι και τίποτα. Και να εκταθούν. Γι' αυτό λοιπόν θέλει οτιδήποτε γίνει να γίνει πολύ καλή τεκμηρίωση νωρίτερα. Και αναφέρομαι τα εξτρέμ των τραπεζών, την πορεία των χρημάτων, γιατί αν θέλει κανένας να δει αν έγινε κάτι, πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του χρήματος. Λοιπόν, και επίσης θα μπορούσε να πει κανένας, το λέω εγώ, να προλάβω κάποια δικαιολογία, ότι όλη αυτή η ανάλυση, αν ήθελα να την κάνω εγώ, τι θα έκανα. Στον ισολογισμό του 12 θα πρόσθετα ένα χαρτί εκεί στο γραμμάτιο και θα έλεγα οι 236.000 πάνω. Εκεί. Αν δεν είναι εσκεμμένο, είναι βλακώδης αφέλεια. Αν δεν είναι εσκεμμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως στους λογιστές αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω καλά. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, η διπλοπληρωμή θα πρέπει να εξεταστεί αν ήταν λάθος ή λαθροχειρία. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Δεν είναι τόσο το ποσό, όσο η διαδικασία, όσο η ενέργεια. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ σε μια παρατήρηση που κάνω εργοτή για τα συμβόλαια. Οι Δήμοι γενικώς δεν μπορούν να έχουν συμβόλαια. Έχουμε δρόμους, έχουμε αγροτικούς δρόμους, έχουμε κομμάτια οικοπαίδων που έχουν προκύψει από αλλαγές δρόμων, από τακτοποιήσεις, από οτιδήποτε. Αυτά δεν μπορούμε να έχουμε. Όμως, κανένας δεν μας λέει ότι δεν τα έχουμε. Η Χρυσή Εκκλησία ισχύει για το Δήμο Ελπιού, πολύ περισσότερο. Και τα δικαστήρια της Χρυσής Εκκλησίας και τα δημόσια και τα πρόσφατα δεν τα δέχονται πάρα πολύ. Άρα πρέπει όχι μόνο αυτά που έχουμε, αλλά να κοιτάξουμε τα καταπατημένα. Είτε αυτά είναι δρόμοι, είτε αυτά είναι κτίρια και οικόπεδα. Επίσης θέλω να επισημάνω αυτά που είπε ο κύριος Τσανής για την οργάνωση του Δήμου. Είχαμε και εμείς παρατηρήσεις παλιά στο Δήμο είναι ανοργάνωτος. Όχι ότι να περιμένουμε από μια χρονιά, κύριε Τσανή, μια χρονιά στην άλλη να γίνει η οργάνωση του Δήμου από μας, αλλά καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να κοιτάτε αν γίνονται κάποια βήματα. Αν γίνονται κάποια βήματα και το επισημαίνω στη διοίκηση, τότε νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Το τέλειο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όμως βήματα να αποδεικνύουμε κάθε χρονιά ότι κάτι γίνει. Ο κύριος Τζαβίας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι εδώ μέσα είμαστε 27 Δημοτική Συμβουλή. Μια δεκάδα εξ αυτών έχουν μια εμπειρία αρκετά μεγάλη σε ισολογισμό και αποτυπωμό. Και παρόλα αυτά υπάρχουν προβληματισμοί σε όλους, μόνο στον κύριο Μαγνό. Στο να τους διαβάσουμε, στο να τους δούμε. Τι είναι λοιπόν αυτοί οι απολογισμοί. Απεικονίζουν μια κατάσταση συγκεκριμένη στις 31 λεπτά του 12 συγκεντρωτική. Γιατί όλοι μας είμαστε εδώ πέρα, έρχεται ο προϋπολογισμός, έρχονται αναμορφώσεις που δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και στο τέλος του έτους δεν έχουμε καμιά εικόνα που βρισκόμαστε και πώς πάει ο Δήμος. Αυτή είναι η ενέργεια η οποία γίνεται μέσα από τον ισολογισμό απολογισμό. Και δεν γίνεται από καμία διοίκηση, αλλά από κάποια ανεξάρτητη αρχή, όπως είπε ο υπολογιστές, οι οποίοι ανοίγονται για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά και να πούν αυτά που βρίσκουν, θετικά ή αρνητικά. Τα θετικά βέβαια δεν καταγράφουν ποτέ. Έτσι, πάντα στις παρατηρήσεις στεκόμαστε και σε αυτές πρέπει να σταθούμε. Καταρχάς, θα ξεκινήσω και από το 2012. Το 2012 είναι η χρονιά, η δεύτερη χρονιά μετά τον Καλλιγράφη. Που σημαίνει ότι αν θυμάστε εσείς που είστε παλαιότεροι εδώ πέρα, κάναμε ισολογισμό έναρξης για το 11 κοντά στο καλοκαίρι, με ένα θεσμικό πλαίσιο που έτρεχε σε καθημερινή βάση, και το οποίο τρέχαμε να προλάβουμε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, και ο απολογισμός του πόντα και μας δίνει κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και οι παρατηρήσεις συγκεκριμένες. Και μαζί ταυτόχρονα μας δίνει μια στήλη του 11 της προηγούμενης χρήσης,
για να βλέπουμε πώς ήμασταν το έλεγχο και πώς ήμασταν το νόημα. Τώρα, εγώ θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις που δίνουν οι λογιστές, τις οποίες θα πρέπει εσείς να συγκρίνετε με το 11 και να δείτε τι ήταν αυτές οι παρατηρήσεις που είχαμε το 11, τι υλοποιήθηκε και σε τι βαθμό σε σχέση με το 11 και να δούμε αυτές και να διορθωθούν πράγματα που θα συγγράφονται εδώ μέσα. Η έγκριση του νόσου απολογισμού δεν δίνει άποψη επαρχιώτη σε κανέναν αν υπάρχουν προβλήματα κακοδιαχείρισης. Να θυμίσω εδώ μέσα ότι ψηφίσαμε απολογισμούς από το 2002 που δεν είχαν περάσει. Η έγκριση ενός απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η συνέχεια του Δήμου. Πρέπει να υπάρχουν ισολογισμοί, απολογισμοί εγκεκριμένοι από τα Δημοτικά Συμβούλια με τις όποιες παρατηρήσεις βρίσκονται. Εάν υπάρχουν απασταλίες στο οποιοδήποτε, είτε στα 236.000 ή στα δεν ξέρω πού, να πάρουν τον δρόμο τους εφόσον εγκριθούν και βρεθούν. Από εκεί και μετά είναι όμως, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να σταθούμε σε αυτά που φέρνουν εδώ μέσα και τις παρατηρήσεις που υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν κάποια περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στο σύνολό τους. Έγινε μία απογραφή στη συνένωση των Δήμων το 11. Ολοκληρώθηκε μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι ολοκληρωμένη. Ούτε και σταματάει εκεί κάθε χρόνο. Υπάρχουν συστήματα, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων, να μπουν μέσα και λοιπά. Αυτά είναι ευθύνες κάθε φορά της διοίκησης. Είναι παρατηρήσεις που γίνονται από τους λογιστές και θα πρέπει να εκτιμηθούν. Από εκεί και μετά δείχνει ποιες είναι οι απαιτήσεις σε δάνεια, ποιες είναι οι εξυπρόθεσμες υποχρεώσεις δημοτών έναντι του Δήμου, οι υποχρεώσεις του Δήμου έναντι τρίτων, προμηθευτών κλπ. Και βέβαια γίνεται και μια καταγραφή περιπτώσεων όπως ήταν τα έργα της ούρνης, που δεν μπορούν ακόμα να αξιολογηθούν για να μπουν μέσα στον απολογισμό ή όχι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να ψηφιστεί, γιατί πρέπει να ψηφιστεί. Δεν μπορούμε να έχουμε απολογισμό μη εγκεκριμένο, δεν γίνεται. Και εφόσον υπάρχουν και βρεθούν προβλήματα, δεν συγχωρούνται αυτά από την απόφαση έγκριση του απολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πάρουν τον δρόμο τους ως οποιαδήποτε δικαστική αρχή ή άλλη αρχή. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Προσπαθούμε λοιπόν να συνοψίσουμε ένα χρόνο, να δούμε ποια ήταν η κατάσταση την προηγούμενη χρονιά και πώς λειτουργήσε η εκάστοτε διοίκηση την επόμενη χρονιά. Αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή σε καλύφθηκα από τους προηγούμενους ομιλητές μέσα, θα ήθελα να σταθώ σε δύο θέματα. Στο πρώτο θέμα, να ζητήσω από τον αρμόδιο Δήμαρχο Οικονομικών, πάνω το πρωί, μαζί με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με τα 336.000 αυτά που μιλάμε αυτή τη στιγμή, να το ελέγξετε. Μην το αφήσουμε, γιατί δεν αφήνουν οι πόντες κατά υπαλλήλου και οτιδήποτε βρεθεί και οτιδήποτε υπάρξει, είμαστε εδώ να το μάθουμε και να συνεχίσουμε. Και θα σταθώ σε αυτό, αυτό που ζητάω. Και θα σταθώ στο πρώτο, στην αρχή της εισήγησης του κ. Δημάρχου. Όταν ξεκίνησε ο κ. Δήμαρχος για την εισήγησή του, και θα διαφωνήσω μαζί του, είπε ότι δεν φταίει ο Δήμαρχος και αρμόδιο του Δήμαρχου, φταίει μόνο ένας υπάλληλος. Εδώ μέσα πρέπει να γίνουμε, θα με επιτρέψει τη λέξη άντρες, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και θα μιλήσω για την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Την οποία θέλω να πιστεύω ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι παραλαμβάνουν θέσεις πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και θα μιλήσω ότι δεν φταίει μόνο ο Ταμείος, ο Προεταμείας, φταίνει όλη η διοίκηση του Δήμου, η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, ειδικά τα άτομα που έχουν θέσεις αντιδημαρχίας, θέλει επικεφαλής ο κ. Δήμαρχος, που δεν έγιναν υπέρκους για να δούνε και να διαπιστώσουν αυτό το θέμα. Δεν θα δεχτώ ποτέ μα ποτέ να κατηγορούμε υπάλληλοι εδώ μέσα, χωρίς να ξέρουμε, και δεύτερον, να βγάζουμε εκτός τους εαυτούς μας, που είμαστε δημοτικοί συμβούλοι, γιατί έπρεπε να ήμασταν εκεί μπροστά, να γνωρίζουμε το θέμα, να είμαστε ενήμεροι, και αν δεν μας ενημέρωσαν, να το ενημερώσουμε εμείς. Και γι' αυτό είπα και θα τελειώσω, ότι έπρεπε να γίνει ο απολογισμός το 12, να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Γιατί άμα γίνονταν τότε, θα έχουμε βρει όλα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ο κύριος Ούσος. Και εγώ θέλω δύο ερωτήματα σε σχέση με τον
εξολογισμό τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Όντως, δηλαδή, αν ήταν αυτή η διαφορά, άξιζε τα 8 ευρώ που λέμε ότι είχε άνοιγμα στο τέλος του 2012, ο Ταμείας άξιζε να κυρωθεί τόσο μεγάλο ένταλμα 236.000 και να κόψει κάποια άλλα να τα αντικαταστήσει για να το φέρει στα ίσια, και γιατί δεν το είχαμε όταν ήταν Ταμείας, το καλοκαίρι ξέρω, δύο μήνες πιο πριν, και έπρεπε να γίνει το Νοέμβριο. Δηλαδή κάποια ερωτήματα, τι να πεις, λόγω βλακίας είναι ανεξήγητο. Και ακόμη ένα ερώτησα νωρίτερα και τον Ορκωτό, η ΔΕΙΑ φαίνεται πελάτης, είναι στην κατηγορία πελατών του Δήμου. Για ποιο λόγο εισπράττει ο Δήμος λεφτά από την ΔΕΙΑ, λόγω του ότι ήταν εγγυητής, ότι έχει πληρώσει κάποια δάνεια, γι' αυτό φαίνεται πελάτης. Τοποθέτηση κάνει και ρωτή. Ναι, δεν εισπράττει. Συζητάμε εδώ πέρα ότι είναι πελάτης η ΔΕΙΑ. Εσείς κυρίως στην τροχομία, ένα που δίνει ειδικά και δεν συμπληρώνει, πώς χαρακτηρίζει, πελάτη. Του πουλάω. Ο Δήμος πουλάει κάτι στην ΔΕΙΑ. Θα εκπληρώσει ο Δήμος, δεν είναι πελάτης αυτό. Αυτά είναι χρέη της ΔΕΙΑ προς τον Δήμο. Δεν είναι πελάτης. Όταν που η ΔΕΙΑ είναι Δήμος και Δήμος. Δεν είναι Δήμος. Ο κύριος Καλάτης εδώ. Κύριος Καλάτης. Θα ήθελα να ενημερώσω εδώ τους δημοτικούς συμβούλους ότι από πρώτη Σενάτο τηρούμε την αποθήκη, η ενημέρωση των υλικών όλων που αγοράζονται, τηρείται η αποθήκη. Δεύτερο, το Ταμείο κλείνει καθημερινά, κύριο Τσόκο, και τρίτο, για τους επισφαλείς πελάτες που είπατε προηγουμένως, σαν έχουν γίνει ενέργειες, έχουμε στείλει σε οφειλέτες που είναι πάνω από 300 ευρώ, και είναι πολλά χρόνια πριν ειδοποιήσεις για να έρθουν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό. Θα κάνω μια τοποθέτηση εγώ, λίγο ο Αντιπρόεδρος, δύο λεπτά. Εγώ το μόνο ένα από τα σοβαρότερα θέματα που θα ήθελα να εξελίξω στην πρώτη δυτική αρχή, διότι καταδείγμα είναι ότι γιατί δεν έφερε τον εξοργισμό καινούριο, αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος. Αυτά τα πράγματα είναι απλά διαδικαστικά. Και όταν ας πούμε δεν έρχονται στην ώρα τους, δημιουργούνται όλα αυτά που δίνουν. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δείχνουμε ένα πράγμα, τα τυπικά πράγματα που κάνουν τον νομοθέτη ή κάποιοι που προς τα όμα τα έχουν νομοθετήσει, τα κάνουν για αυτό και μόνο το λόγο. Για να μην δημιουργούν να υπηρεστούν τα πράγματα. Δηλαδή, είχατε παραλάβει το Δήμο και βρήκατε κάποτε που είπατε απολογισμό το Δήμο, δεν είναι. Όχι, απλώς περάσαμε τον ανάγκη 5 προβλησμούς. Ένα την ώρα και τέσσερα στην ώρα. Αυτό το λάθο. Γιατί κάνω, στο σωστό. Δεν διαφωνώ. Αλλά πρέπει δεν κάνω. Εγώ μια τοποθέτηση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε μέσα. Ότι πρέπει τα τεχνικά πράγματα να υλοποιούνται όπως ακριβώς τα προβλέπει ο νομοθέτης για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Είναι ένα απλό πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει μια δευτερολογία από 3 λεφτά. Θέλει να δευτερολογήσει και να αγαπήσει κάτω. Αν το βάζετε, δύο πράγματα πρέπει να πω μόνο. Ότι είναι σημαντικό το ύφος άσκησης της εξουσίας. Και πώς θες να λειτουργήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ότι υπάρχουν 3 παρατηρήσεις. Σε μια εποχή δύσκολη που έπρεπε η δημοτική αρχή να οργανώσει ένα καλλικράτη και καινούργιες νομοθεσίες πρώτα μία πίσω από την άλλη, να μεταβούμε από ένα στάδιο διοίκησης σε ένα καινούριο, τελείως διαφορετικό, και έπρεπε να εκπαιδευτούν όλοι και να λειτουργήσουν μέσα σε μια διαδικασία δύσκολη που άλλαζε κάθε μήνα, και έπρεπε να σωματωθεί όλη αυτή η διαδικασία ενός Δήμου και να παραλάβετε εσείς ένα Δήμο τέτοιο, το οποίο μπορεί να φέρει εδώ μέσα από διάφορους για οργάνωση, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και να τα κάνουμε όλα. Είναι ανεπίτρεπτο και αντιδιοτολογικό κανείς εδώ πέρα να θεωρεί ότι για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για 3 παρατηρήσεις, συγκεκριμένες και δύσκολες, αλλά όπως είπε ο κ. Ζαβίδης, κανείς δεν μπορεί να πει τι έγινε. Κάτι στον λόγο. Και ούτε το περίμενα από εσάς και από κάποιους που βοηθήκαν εδώ πέρα, διότι όπως είπε ο κ. Μαμούρας, άλλα λέγαμε την προηγούμενη φορά και άλλα λέγαμε τώρα η συλλογική σύμβουλη που ήταν απόδειξη και με τον Κρανά
εσείς πιέσατε για να γίνει και χθες είπατε άρα. Άρα πρέπει να κρατήσουμε μια σοβαρότητα με την έννοια ότι αυτά όλα τα ζητήματα για μένα και να μην συζητάμε τώρα και ξανακούγεται αύριο στα κανάλια και διαδικασίες και θεωρώ ότι πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας από εκεί, άμα το γράψουν τα δίκαια και θα το κάνει. Έτσι, σε αυτό το χρονικό διάστημα των 5 μηνών 6, εγώ θεωρώ ότι μπορείτε να έχετε ξεκάθαρη άποψη και να δείτε όχι εδώ ντεμή τι έγινε, δεν έγινε, γιατί εσείς έχετε διοίκηση του Δήμου, να είναι ξεκαθαρισμένο το θέμα. Και πολύ φοβάμαι ότι μην θέλετε να μας έχετε κρατημένο στον πόλεμο και να μας κρατάτε. Δηλαδή σκέφτομαι και τέτοια ζητήματα. Και δηλαδή είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά, γιατί πρώτη φορά συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον από διοίκηση του Δήμου δεν έχω ξαναέρθει εδώ μέσα και να συζητάμε για πράγματα, γιατί πολλές φορές το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, γιατί να μην υπηρετήσεις, ενώ ρωτάνε, πολλοί ρωτάνε τι ακριβώς είναι αυτό, ένα τέτοιο ζήτημα. Δεν έπρεπε να είναι ξεκάθαρη την διοίκηση, λέγοντας ότι δεν μας απαντάει ο υπάλληλος. Αν είναι δυνατό. Πώς θα το πιστέψω ότι δεν απαντάει πάνω στους 5 μήνες, να ξέρω τι μου γίνεται. Και τέτοια σοβαρά ζητήματα έρχομαστε προετοιμασμένοι και με ακρίβεια για να συζητήσουμε. Καθόμαστε τώρα και συζητάμε δημόσια για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, χωρίς να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε πάνω σε αυτό. Τι αφήνει η ουρά που πίσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι σοβαρή συζήτηση, έτσι. Εγώ δεν έβαλα τίποτα άλλο. Βεβαίως και θα είμαστε αμυλικοί, ούτε είπα ποτέ ότι δεν αναλαμβάνω οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτό χρειάζεται δίπλα σήμερα, δεν αναλαμβάνω και δέκα ευθύνες. Έτσι δεν πρέπει να συμπεδώνετε ότι δεν έγινε τίποτα ξαφνικά μια νέα δημοτική και τα λύσει όλα. Δηλαδή μέχρι εδώ πώς φτάσαμε. Πώς φτάσαμε από 50 εκατομμύρια έργα και με τις δυσκολίες που έχουν αυτά για να λειτουργήσει ένας Δήμος. Πώς φτάσαμε ότι να είμαστε τουλάχιστον στη διαδικασία λειτουργία, γιατί όλοι οι Δήμοι και το Δημόσιο είναι έτσι, ώστε να μην έχουν ιδιαίτερα ζητήματα και να προχωράει αυτός ο Δήμος και να μπορεί να πληρώνετε εσείς. Δεν είναι ξαφνικά, δεν είναι λεπτά. Δεν είναι τέκα λεπτά για να πληρώνετε για να είναι συνέχεια. Άρα, σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα, πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι όταν ερχόμαστε πέρα να συζητήσουμε και όχι να έχουμε τις απορίες τι έγιναν αυτά. Είναι τόσο δύσκολο 10 κατάλληλα να δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Πού είναι η δυσκολία, δεν μας απάντησε ο υπάλληλος. Αν είναι δυνατόν, εδώ έχουμε γεννήσει με δεύτερο του υπαλλήλου. Τρέχουμε το φιλοκάρι, δεν τρέχει να απαντήσει ένα υπάλληλο. Πώς θα πιστώ εγώ σε μια διαδικασία και να βρίσκουμε εδώ πέρα μετά από τόσα χρόνια θητεία να επιμείνουμε μια κατάσταση που δεν την γνωρίζω. Δηλαδή, να πω κάτι άλλο. Όχι, δεν οφείλει ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος, σε αν είναι τόσο σοβαρό να υπάρχει μια ενημέρωση του τι έγινε εδώ πέρα. Πού είναι το δύσκολο, πού είναι, δηλαδή δεν είναι αδιαιτολογικό να πεις εδώ ψάχνουμε μια υπόθεση. Δεν σου λέω εγώ για κρυφή ατζέντα ή για κρυφή ενημέρωση, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Και εδώ παρουσιάζεται ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά στην ουσία για μένα είμαι βέβαιος ότι θα αποδειχθεί ότι δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δεν λέω ότι θα γίνει ενώ τέλεια. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και στο στήσουμε ως καινούριο νομοθετήματος μέσα σε 3 χρόνια να καταλύσει όλα. Αλλά όμως πριν να πήγε την εικόνα, επειδή υπάρχουν 3 παρατηρήσεις, ότι τα άλλα, αν το πάρουμε 100%, τα άλλα 97%, δηλαδή ποιος τα έκανε. Μόνο αυτά τα 3 ήταν λυθούν. Στη διάρκεια των 3 χρόνων, μόνο αυτά ήταν. Και βεβαίως υπάρχει συνέχεια και βεβαίως υπάρχει και η κατανόηση και να έχουμε και ανοιχτό μυαλό να κατανοούμε ζητήματα. Και δεν αποδέχομαι ότι φταίει μόνο η υπάλληλος. Και εγώ δεν το αποδέχομαι. Ή αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, δεν τις αναλαμβάνουμε και ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Αλλά όμως όλα πρέπει να τα βάσουμε σε μια, να τα προσθέτουμε με έναν τρόπο τέτοιο που να τα αξιολογούμε ώστε να μην δημιουργούμε ζητήματα για τον ίδιο τον Δήμο. Και το αύριο μετά. Ξέρετε πόσα ζητήματα υπάρχουν να λυθούν ή θα λυθούν όλα με τη δικιά σας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εκφράζω τη λύπη μου για αυτόν τον απολογισμό για τα 3 συγκεκριμένα, για τα 2 συγκεκριμένα στοιχεία, πραγματικά, αλλά όμως δεν μπορεί να λειτουργεί για 2 στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και ιδιαίτερα. Όταν ακόμα θα συζητήσουμε το παραλαμβάνω, πρέπει σε τέτοια ζητήματα να είμαστε πανέτοιμοι. Κύριε Ψανή, σε δευτερολογία. Λοιπόν, σαν αρχή θέλω να πω ότι εμένα με βοήθησε η συζήτηση για να διαμορφώσω άποψη. Γι' αυτό έπρεπε να πω ότι θα κάνω στην δευτερολογία. Και πιστεύω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το μετανοήσετε. Και να μην το θεωρείτε ότι ζητάμε για δεύτερη φορά τον λόγο για να δημιουργούμε προβλήματα ή να παραδείγουμε τη διαδικασία. Αυτά που πήρα την κουβέντα και θέλω να το
προπονή σου κάνει. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια τον κύριο Παπαϊωάννου για την πολιτική του ευθυξία και πιστεύω να το χρησιμοποιήσουμε όλοι σαν παράδειγμα ότι όταν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα τέτοια φύση που συζητάμε σήμερα, την πολιτική ευθύνη την έχουν οι αιρετοί και οι πολιτικοί προϊστάμενοι κάθε φορά. Είτε αυτοί είναι. Έχουν κάποιες εντολές να πράττουν κάτι, είτε είναι αντιδήμαρχοι, είτε είναι αντιδήμαρχοι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι από ότι είδα και τους άλλους συμβούλους, καταλήγουμε ότι έχει μια σοβαρή δουλειά. Υπάρχουν σοβαρές παρατηρήσεις σε θέματα οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι μπορεί να δικαιολογήσουμε και αδυναμίες γιατί υπήρχαν. Εμείς πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν, ότι έχουμε ευθύνη από εδώ και πέρα να πάμε μπροστά, ότι σε αυτό θα κρυφθεί η Δημοτική Αρχή και σε όσα από αυτά θα ζητήσει η πολιτεία μας και πιστεύω ότι το έχει δείξει μέχρι τώρα η στάση μας για αντιπολίτες μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή δημιουργική αντιπολίτευση, να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το τρίτο, σε σχέση με τον ίδιο ισορροπισμό, υπάρχει ένα αρνητικό, δεν το είπα στην πρώτη τοποθέτησή μου, ότι είναι ελευματικός. Έτσι, η έκθεση του λογιστού μιλάει για έλεγχα γύρω στις 900.000, δηλαδή είχαμε έσοδα λιγότερα από ό,τι είχαμε έξοδα. Που αυτό θα σημαίνει ότι είχαμε αποτυχία του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τέτοιου. Εάν αυτό ήταν μόνο λόγω κρίσης ή αν πολλές φορές που να ξαναφυγαστεί να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί κάνουμε πολιτική, κοινωνική πολιτική που στηρίζουμε τους δημότες, θα το δεχτούμε. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε μάλλον ισοσχελισμένοι ή θετικοί. Και σε αυτό έχουν δει σοβαρές παρατηρήσεις για την κινητοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος, επειδή δεν συμμετείχα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω άποψη ούτε για τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους, δεν θα καταψηφίσω τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Δεν θα τον καταψηφίσω. Αλλά όχι να τον ψηφίσω. Θα ψηφίσω λευκό. Το καταψηφίζω. Λευκό να τον ψηφίσω. Θα είναι λευκό και θα καταγραφεί αυτό. Και να το πάρει και άλλη δευτερολογία. Ο κύριο Δήμαρχο μετά δεν του ψηφοφορία. Καταρχήν πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να σκεφτούμε τι ακριβώς στην τοποθέτησή μου είναι. Δεν απέτωσε κατηγορίες. Δεν αναφέρθηκα ποτέ υπάρχει πρόβλημα. Ανάγνωση του κειμένου της αποφάσης των ενωτών λογιστών. Δεύτερον, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος είπα ότι οι υπόλοιποι να απαιτούν τις κατηγορίες. Εγώ μίλησα για την κατηγορία της καθυστέρησης στον αυτοί εδώ πέρα μέσα και τα κέρδη την ευθύνη τη φέρνει ταμεία. Να καταλαβαίνω τι λέμε. Δεν απέδωσα κατηγορίες. Βεβαίως και εγώ είμαι. Δεν απέδωσα κατηγορίες στην ταμεία. Απέδωσα κατηγορίες και εξυπηρώτησα και στη συνέχεια. Ότι δεν συνεργάστηκε, ότι πήρε 20 μέρες άδεια. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της καθυστέρησης. Κάθε φορά που ερχόταν σήμερα η οικοτή για να τελειώσει τον ισολογισμό, ο κύριος ταμείας έγινε. Και δεν μπόρεσε ποτέ να την κληρολογήσω και να καταλάβω κι εγώ. Γιατί πήγε στον κομπιούτερ μέσα και διόρθωσε πριν 2 χρόνια. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω ότι μέσα στο γραφείο του δικού μου παρουσίου των εργοδότων που το ρωτήσαμε γιατί, πότε έκανε την τροποποίηση για το 12, το 12, το 13 ή το 14, λέει το 12 και ήταν 1,5 μήνα μετά από αυτό που πήγε, ήταν αρχές Δεκεμβρίου. Αυτά τα πράγματα είναι κάποια ερωτηματικά. Δεν ξέρω τι. Εγώ παραγράφω όλα αυτά που ακούστηκαν. Ότι στους συλλογισμούς που περάσαν. Είχαν παρατηρήσει, κύριε Χατζηκυριάκο, από τους συλλογισμούς του κυρίου Ράβου και του κυρίου Κοντουρικάκη πίσω. Ότι αυτό η κοινωνία είναι ο κύριο που δεν είναι. Αν αυτά τα θέματα υπήρχαν, τότε θεωρώ ότι εσεί κάνατε λάθο. Όταν σήμερα υπάρχουν παρατηρήσει από έναν εργοδότη λογιστή, με επιμερίζεται την ευθύνη όχι, γιατί την επιμερίζεται ο πρόεδρο περισσότερο του Συμβουλίου, το οποίο δεν το φέρνω στέμα να συζητεί. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται του εργοδότου και υπάρχει παρατήρηση σοβαρότητα και δεν έχει ω θέμα, είναι πρόβλημα. Εμεί του συζητάμε. Τι θα συζητήσουμε, τι θα κάνουμε από τώρα και πέρα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι έλειψαν αυτά τα λεφτά. Έτσι, για να μην χρησιμοποιούμε τέτοιε λέξει μα κατά κύριο. Ότι υπάρχει. Πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα με τον ίδιο, να τον πείσουμε, να κάνουμε μια διαβούλευση, να έρθετε και εσείς του κ. Τσανή, του κ. Καρανά και όλοι να καθίσουμε στο ΔΕΠΕ και οι ίδιοι ορκωτοί και ο Καμίνη. Όχι, να έρθει και να μα πει το τι ακριβώ έγινε. Τα καταγράφουμε αυτά και λέμε κύριε, αυτό το έγγραφο δεν συμφωνώ και θα παραμείνει εδώ όπως έτσι. Αν όμως είναι, τι θα κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο σκέλος.
Πάμε τώρα σε επιμέρους τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατηγορίες. Παρατηρήσεις υπάρχουν και την προηγούμενη δημοτική αρχή και την έδινη δημοτική αρχή. Και εμείς το τετράμινο εδώ πέρα μέσα, σας πληροφορώ ότι βρίσκω 15 ώρες την ημέρα εδώ, προσπαθώ να τα τελειώσω όλα, δεν μπορώ να τα τελειώσω και ξέρετε πολλά μου. Πολλά μου ότι αυτή τη στιγμή στο προσωπικό δεν υπάρχει σήμερα γενική λογιστική του ταμείου, δεν υπάρχει πλήρη έξοδο οικονομολόγου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στήριξη. Τι κάνω, ούτε την πιάνω, που τα ξέρει πολύ καλά και είσαι ενημερωμένο πάρα πολύ καλά το τι κάνω όταν τα πατά. Και δεν γυρνάει το κορμί μου. Και το ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε στα παρακάτω. Τι κάνουμε το προσωπικό εδώ μέσα. Ένα προσωπικό που φύγαμε μετά από το ώρα ήταν και το ώρα ήταν έφυγε. Μπήκαν σε μια σειρά και φεύγουν σε αυτά και φεύγουν στι 3. Πρώτο. Δεύτερο σου για να βγουν έξω και να πάνε για τσιπουράδι που είναι καταργημένο. Τρίτο, για να κάνουμε όλη την πλατεία έχει καταργηθεί, γιατί πρέπει να δει από μένα. Και τέταρτο, έχουμε τη λειτουργική συνέστηση και τη δημιουργία σε κάποιου υπαλλήλου που αντιμένουν να τρέχουν. Και δουλεύουν πολύ. Και κάποιοι άλλοι πήγαν στη σειρά. Κάποιοι όμω δεν μπορούν να πούν στη σειρά. Τι θα κάνουμε αυτό, κύριε. Τίποτε δεν κάνουμε. Γιατί τιμώρησε έναν υπάλληλο που έπαιρνε καφέ στι 9 η ώρα το πρωί σε καφενείο και βγήκε το πιθανικό συμβούλιο και κρατό. Έστε, γιατί πάντα. Λοιπόν, μη σκέφτεστε ο καθένας εδώ πέρα μέσα σε μια οργάνωση του Δήμου με τα προσωπικά στοιχεία τα δικά σας και τις επιχειρήσεις της δικιάς σου που έχει το δικαίωμα να προσλάβει και να απολύσει τα πάσα στιγμή. Εδώ ορισμένοι πράγματι σκέφτονται μέσα στο βάθος του μυαλού τους και συμπεριφέρονται λες και είναι δήμαροι. Έχουν αλλάξει τα ονόματά τους και νομίζουν ότι τρέχουν σελίδες ή καθένας ο καθένας. Και είναι και κάποιοι άλλοι που σκέφτονται στο μυαλό τους γιατί το έπεισε αυτό με τις δασικάρες. Ή και δεν υπάρχουν πότες. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτά τα οποία λες. Όσο λέω αφορά για το θέμα τη εισπράξη των χρημάτων, τι θα κάνουμε, πώς θα εισπράξουμε τα 293 χιλιάρια που κοστάει ένα πριν 87 χρόνια, 88. Αμπτουλάκι Πέτρο, πώς θα τα εισπράξουμε τα 140.000 ευρώ που δήλωσε το έκπληξη εδώ στην Ουγγαρία. Πώς θα τα εισπράξουμε τις 100.000 που προχτές μου λέγανε εδώ μέσα στο Συμβούλιο να του δώσουν μια τρίμηνη παράδοση και να το 13 χρόνια δεν πλήρωσε κανένα. Τι κάναμε όμως αυτό. Ότι από το σύνολο που χρωστάνε σήμερα στο Δήμο, 4 άτομα είναι αυτά που δεν έκαναν αίτηση. 720.000 εισπράξεις από Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, με προηγούμενη αντιστοιχεία 23.000. Δεν κάνουν δουλειά. Κάνουν δουλειά. Δεν είναι χρωστή αυτή τη στιγμή. Θα μπουν σε σειρά. Προβάλλεται συνέχεια το θέμα της ΔΕΗΑ. Εγώ σου καταλαβαίνω τι λέτε. Πολιτικά το προβάλλεται αυτό. Οθάνεται μια σύγκρουση εμένα με τη ΔΕΗΑ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι παραστατική συγκροτήσεω άτομο, είμαι άτομο των συγκρούσεων, δεν είχα το κορμί μου σε ό,τι συμφωνίε θα κάνω, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στην πολιτική, στη θρησκεία και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κανόνε. Στην προσωπική μα ζωή υπάρχουν συμφωνίε. Οι παλιότερα που μα φτύνουν το χέρι του το δίνουν και τα συμβόλαια. Αυτοί που δεν σέβονται και δεν τιμούν τι συμφωνίε που κάνουν, θα υποστούν και τι συνέπειε. Και το πολιτικό κόστο. Δεν έχουμε σήμερα ένα δήμαρχο που χαζό εδώ για να μαζεύει τα λεφτά για να υπάρχουν κάποιοι ξύπνοι για να λέει ξέρεις αυτό είναι παιδί του Δήμου. Και ο παπάς ποιο μου είναι. Είναι ένας χαζός που κάτι εδώ στην έδρα και παρόλο μόνο τον κόσμο να μαζεύει λεφτά για κάποιον να βολεύονται ένα από τα 880. Πες μου μέχρι πού θα πάει ο πάτος. Και υπάρχουν ενωτικές λύσεις αυτές που δημοσίευσα. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάνετε μια αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχετε χρήματα, θα σας χρηματοδοτήσω. Όχι όμως θα κάνετε τη διεκδίκηση εσείς κάνοντας βόλτες. Γιατί προχτές όταν κατέβηκα κάτω στο ΛΕΟ, στο τμήμα του ΙΠΕΔΑ που ήταν χρηματοδοτήσεις για τα, πέστε, για τα νερά, ήταν όλες οι ΔΕΙΑΤ της Ελλάδας και της δικής μας. Και όλες οι ΔΕΙΑΤ χρηματοδοτούνται μέσα από προγράμματα και της δικής μας. Και όλες οι ΔΕΙΑΤ κάνουν προτάσεις και κάνουν κοστολόγιο πόσο στοιχείς το λάδι, πόσο το ξύδι και πόσο το λαδόξιδο είναι μέσα από τη δική μας. Και κάποιες δεδομένες πρέπει να πάρουν μέτρα εκτός από τη δική μας. Κάποιο σημείο θα ακολουθήσουμε και την πολιτική την οποία κάνω εγώ εδώ. Και θα αρχίσει να εισπράξει λεφτά και οι υποχρεώσεις τις οποίες ζητάω εγώ αυτή τη στιγμή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι τώρα την θητεία θα πληρώνει τις υποχρεώσεις που είναι απέναντι προς το Δήμο. Δεν θα το φτάσουμε τις 560.000 που δώσαμε να τις κάνουμε ένα 880 του 2015, ένα 2014 και δεν τις πάμε στα 4-5 εκατομμύρια όσους δεν μπορείτε να πληρώνετε εσείς. Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί ξανά η διοίκηση από τον Δήμο να είστε σίγουροι ότι κανένα από τα 27 μέλη δεν θα πει ναι να μην εγγυηθείτε τι άλλο, γιατί είστε καρποπληρωτέ. Και επειδή υπάρχουν και εδώ στην αίθουσα εδώ μέσα κάποιοι που μπήκαν οι εγγυητέ και έχει τη θέληση σε κάποιου και έφαγαν ένα 35.000 ευρώ. Του άρεσε?
στιγμή αποθήκη. Και στις όπου πολλές φορές. Το θέμα της αποθήκης περιποτέτω να πάμε να ξεκινήσουμε από πάνω να προστάσουμε. Να πάμε όλα εκεί και να μπει και να οργανωθεί εκεί μέσα. Οτιδήποτε τα παραγγέλνετε, είπαμε παραγγέλνω μόνο μελάκι. Οτιδήποτε έρχεται τα παραλαμβάνει αυτός. Οτιδήποτε δίνεται χρόνια. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε και σας πληροφορώ ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες περικοπές σε θέματα σπαταλών που δίνουν το θέμα αυτό. Παλιά υπήρχαν και πρόεδροι και ορισμένοι από τη ΣΟΥΡΜ ή από τη ΣΕΛΕΟ που πηγαίνουν και παραγγέλνουν τι θέλουν. Τώρα δεν παραγγέλνει κανένα. Τα ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή και βάλαμε και σε μια σειρά ό,τι έχουμε ψωνίσει από τώρα μέχρι και σήμερα να πληρωθούν όλα. Όπως επίσης κάνουμε και στην Οικονομική Επιτροπή ένα εξοδικωστικό συμβιβασμό να πληρώσουμε και αυτούς τους οποίους πρέπει να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε σήμερα το κουστάμι στο τζαμάκι 12.000 ευρώ και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι οι καταναλωτές και τα καύσιμα τα οποία δεν έχουν καλά. Αλλά επειδή φταίνει που δεν το κάνουν στη διάρκεια κάποιοι υπάλληλοι, ο τζαμάκι είναι απλήρωτος. Τα καύσιμα γιατί ήταν μεταξύ δύο. Σήμερα έκανε μια επίσκεψη στην Επίτροπη. Και συζήτησε τέτοια θέματα. Πώς θα μπορέσουν να καλύψουν αυτά. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο όμως. Ότι κάποιοι πολλοί κύριοι της περιοχής μας κόβαν τιμολόγια για έργα τα οποία δεν έκαναν ποτέ. Τα κείμενα. Σε τι είπε ο Πίτρος. Ότι όταν βγαίνει μια απόφαση από ένα δικαστήριο που θέλει παράνομο πολιτισμό, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να τα πληρώσει ο Δήμος. Ότι τα πληρώσουν και αυτοί από εκεί. Και επειδή έχουμε μια προσωπική επιχείρηση η οποία από εκεί που δεν ψάξαμε να την κάνουμε και αυτήν την ένα έργο, όπως είναι αρχιτές, ψάχνουμε να βρούμε κάτι τηλεοράσεις, ψάχνουμε να βρούμε κάτι την κυρία Πιάτο, κάτι home cinema. Ψάχνουμε, κοινώστε σε όλους τους τομείς και θέσεις. Και θέλω να πιστέψετε σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αν αυτή τη στιγμή μου δίνετε και έναν δικηγόρο που μπορούσα να αντιμετωπίσω και κάποια άλλα οικονομικά πράγματα, θα σας είμαι πολύ εύκολο. Δεν ξέρω, το ψάχνω εγώ πολύ. Το ψάχνω εγώ πολύ. Το ψάχνω. Πώς θα γίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ πρέπει να κάνω μια ενημέρωση του νομικού, να το ξαναθυμηθώ αύριο, να το ξαναπώ μεθαύριο, την τέταρτη φορά που στείλω έγγραφο και να μου απαντήσει βασικά. Δεν σε βιομηχανία επανείλω. Έτσι. Ένα τρίτο θέμα. Είχαμε ένα πολύ καλό υπάλληλο, εγώ δεν τον έρθει πια. Το Βλαρίδη. Έφυγε πίσω στον πόλο. Μας έχουν στα χέρια, γιατί ήρθε ο άνθρωπος όπως προθέσει και είμαι ευγνώμων. Να βοηθήσει και αυτά τα 200.000 που πριν συζήτησαν και να δούμε πώς, αν και τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι εμείς σήμερα μια διαδικασία την οποία ο καθένας έχει φιλοσοφία την κάρτα. Εγώ έχω μια φιλοσοφία. Ο προηγούμενος δήμαρχος έχει διαδικτύει, ο επόμενος θα έχει μια. Και βάσει αυτή θα λειτουργήσει και θα γίνει δύο δήμου. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Όσο δεν αφορά το 20% στα δημοτικά τέλη, τι ανάγκες. Και τι σημαίνει αυτό. Όχι ότι έχει το θέμα για εμάς, αλλά εμείς βάλαμε ένα σκαλοπάτι αυτό το οποίο πρεσβεύσει η προηγούμενη δημοτική αρχή και βάσει αυτό πέρα την απόφαση. Τώρα αν αυτά πρέπει να ανεβάσουμε κάπου το ποσοστό αυτό των δημοτικών τελών ή να αφαιρέσουμε λιγότερο, αυτό θα συγκεντρωθούμε τώρα εδώ, ο κύριος του Πέρα το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, δεν τον υπογράφουν αυτοί ότι αυτά τα οποία ζητάει, αν δεν έχουν τελειώσει το θέμα και μην γελάει, το λέμε και το ξαναλέμε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά. Θα ήθελα επίση να απαντήσω, γιατί θεωρώ ότι τι τοποθετήσει μπορεί να είναι πιο καλά. Ότι πράγμα τώρα στην πληρωμή είναι μέσα στο τραπέζι, να ρώτησε. Νομίζω ότι απάντησε και σε αυτά. Είναι απαντημένα, απάντησε ο Δήμαρχο. Προχώρα, Δήμαρχο. Λοιπόν, όσο δεν αφορά για το θέμα. Όσο δεν αφορά το θέμα, είναι αυτή η όσο δεν αφορά το θέμα, το τι θα κάνουμε αυτό, νομίζω ότι είναι μια απάντηση. Το συζητάμε. Δεν έχουμε την πρόθεση, ούτε είμαστε ρευασιστές εδώ πέρα και είμαστε για να παίρνουμε κεφάλια, ούτε για να δημιουργούμε εντυπώσεις μέσα από τις κάμερες εδώ. Αλλά κάποιοι που βλέπουν παρατηρήσεις, υπάρχουν παρατηρήσεις, πρέπει να σπίρουν. Γιατί αλλιώς θα διαιωνίζουν. Και αν πρόκειται να διαιωνιστούν, να διαιωνιστούν και πρέπει να πάνε. Δεν συζητάμε συνέχεια εδώ και να παίρνουμε εντυπώσεις, γιατί το χειρότερο που μπορούσα να κάνω εγώ είναι να τα συζητήσω εδώ πέρα και να πω ξέρεις κύριε Χατζηκυριάκο. Κάναμε ένα έργο και βρήκαμε εκείνο. Ή βρήκαμε τ' άλλο και ορίτε αυτό. Σήμερα το φέρνουμε καθαρά και αντρίκα όπως είπε κύριε Παγιά. Καθαρά και αντρίκα το φέρνουμε το θέμα εδώ. Χωρίς την πρόθεση του ευαρσιστή και χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε να πάρουμε κεφάλια. Όσο δεν αφορά και το θέμα που ανέφερε και προηγουμένως, ο ταμείας είναι υποχρεωμένος να
πρέπει να συνεργαστεί. Αυτό καταγγέλλω και το οποίο δεν έγινε. Και γιατί δεν έγινε ο συλλογικός, ένας λόγος που ήταν οι εκλογές και ένας λόγος μετά ότι μόλις τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον έλεγε με την τηλέφωνο, δηλαδή ο ορκωτός συλλογιστής να κουβεντιάσουμε, έπαιρνε άδεια του γιατρό. Δεν πρέπει να το πω αυτά. Είναι λάθος, είναι κακός. Όχι. Λοιπόν, τελειώνοντας, να μην αναφέρω πάλι, εισηγούμε την ίδια εισήγηση την οποία έκανα στην προηγούμενη φορά, με την επιφύλαξη ότι θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση μετά τη διαβούλευση και μετά τη συνεδρίαση την οποία θα κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Αν δημιουργηθεί. Έχω και μία πρόταση για τον Δήμο. Παρακαλώ. Θέτε θέμα να συζητήσω τι ελλείψεις σε προσωπικό και τι ανάγκες έχουν μετά τη δέσμευση τη νέα κυβέρνηση ότι θα καταργηθεί το μνημόνιο, μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προσλήψεις του έργου. Η ημερομηνία. Εμεί θα είμαστε έτοιμοι. Η ημερομηνία. Την Παρασκευή στις 12 η ώρα, Παρασκευή 12 η ώρα, την Παρασκευή όλοι στο ψηφοδελτίο και συζητάμε αυτά τα θέματα. Όχι, ρε, δεν μπορώ Παρασκευή 12. Ας το τώρα. Βγει αυτή και βγει. Θα δούμε. Μετά θα την καταγγείλει πάλι τη ψηφοδελτίο. Εγώ θα πει ο Παρασκευή από όλο να είναι. Τα πόλη δεν είναι. Εντάξει, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρόταση του Δημάρχου, αυτή είναι η μόνη. Η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει η πρόταση που λέει ψηφίζουμε να επιφύλαξουμε. Ποιο ψηφίζει την πρόταση? Εγώ είπα δεν ψηφίζει. Εντάξει, υπάρχει δύο προτάσεις. Υπάρχει απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν, υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι ψηφίζουμε τον απολογισμό με επιφύλαξη σχετικά με τους κομπότα και νομπότα του Βουλή Πάξου. Και συμπλώνω και δεν δείχνω και... Ωραία. Και υπάρχει και η πρόταση που την ψηφίζω αν φύλλα. Λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα με επιφύλαξη ή με αυτή. Λοιπόν, ο κύριος Καραγιώργος. Με επιφύλαξη. Με την πρόταση που βάλω. Κύριος Καρατζής, κύριος Μπαπίλη, κύριος Αρακούρας, κύριος Αρακούρας, κύριος Παλαμούτης, κύριος Μπαμούρας, ο κύριος Ικίτζουλο, ο κύριος Φρούσας, ο κύριος Νεποχιώτης, κύριος Κεμάτιος, κύριος Νοχωρίτης, κύριος Μπλάρης, κύριος Κατσικριάκας. Ανεπιφύλακα. Κύριος Παπαγάνα. Ανεπιφύλακα. Κύριος Τσαμπίδας. Ο κύριος Μούλαρης. Ο κύριος Τσανής. Λευκό. Ο κύριος Κάμπος. Λευκό. Ο κύριος Καλάς. Έτσι όπως το θέλεις. Αυτή που είναι αρνητική, που τι ψηφίζουν δηλαδή. Λευκό, ο κύριος Κραράς, ο κύριος Τσόκας, ο κύριος Τσόκας, ο κύριος Τσόκας.